Ανοιχτοί μου αδελφοί, πιστοί στο ραντεβού μας. Και σήμερα, με τη χάρη του Θεού και προσδόξαν Θεού, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας, διότι το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας αλλά και ημών των χριστιανών είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν νοείται Εκκλησία χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Και η Θεία Λειτουργία τελείται για να κοινωνούμε οι χριστιανοί του Παναγίου Σώματος και Αίματος, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Είπε ο Κύριος, «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Και ο άνθρωπος που καταλλήλως προετοιμασμένος, θα τα πούμε και πιο κάτω, κοινωνεί και μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας, γίνεται Χριστοφόρος και Θεοφόρος, σύσσωμος και σύνεμος με τον Κύριόν μας, το Σωτήρα και Λυτρωτή μας, τον Ιησούν Χριστόν. Συνοδοιπόρος και σε αυτή την εκπομπή είναι ο φιλόλογος και αγαπητός αδελφός εν Κύριο, ο κύριος Ηλίας Κόντρας, που βοηθεί πάρα πολύ να προσεγγίσουμε το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας, ερμηνεύοντες λέξεις δύσκολες, οι οποίες όμως μας βοηθούν στην κατανόηση των κειμένων, αλλά και της Θείας Λειτουργίας. Και έτσι χαιρόμαστε, αδελφοί μου, τη Θεία Λειτουργία. Επαναλαμβάνω, δεν νοείται να είναι κάποιος χριστιανός χωρίς να εκκλησιάζεται, χωρίς να συμμετέχει στην ευχαριστιακή σύναξη, χωρίς να ζει την Κυριακή. Άνθρωπος που δεν εκκλησιάζεται δεν ζει την Κυριακή, δεν κατανοεί την Κυριακή. Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου και η Κυριακή νοηματίζει τη ζωή μας και μας υπενθυμίζει ότι είμεθα άνθρωποι, δηλαδή πλασθέντες κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, με προορισμό την αιωνιότητα, τη Βασιλεία του Θεού. Κύριε Σκόντρα, χαρά μου μεγάλη και σήμερα και τον αδελφό μας που μας φιλοξενούν στα σπίτια τους. Θεοφιλέστατε, ευλογείτε. Ο Κύριος να ευλογεί. Κάθε εβδομάδα που ετοιμαζόμαστε για την εκπομπή αυτή, έρχεται στο νου μας μια φράση του Ιερού Χρυσοστόμου που λέει «Μέγα το περί Θεού ομιλήν». Αληθινά, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να μιλάει κάποιος για το Θεό και ειδικά εδώ για τη Θεία Λειτουργία. Λέει όμως παρακάτω, μίζον όμως το εαυτόν καθέριν Θεό. Πιο μεγάλο όμως είναι κάποιος να καθαρίζει τον εαυτό του για το Θεό και να εξαγιάζεται. Όταν λοιπόν ετοιμαζόμαστε για τη Θεία Λειτουργία, είμαστε στη διαδικασία αυτή του εξαγιασμού και του καθαρισμού. Και όταν μάλιστα έχουμε πάρει απόφαση να κοινωνήσουμε, αυτή η διαδικασία παίρνει ακόμα ουσιαστικότερη σημασία. Δηλαδή, ενωνόμαστε με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τώρα, όπως ενθυμούνται οι τηλεθεατές μας, έχουμε μείνει ακριβώς στο σημείο αυτό. Την προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Ολοκληρώσαμε την Αγία Αναφορά. Είπαμε για το άξιο νεστή που είναι αγγελοχάρακτος που λέγαμε αγγελοδίδακτος ύμνος. Είπαμε λοιπόν και έστε τα ελέη και δώσε μην δέσποτα. Και τώρα πάμε και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Τι σημαίνει αυτό? Αφού μνημονεύσαμε, λέει εδώ το κείμενο, όλους τους Αγίους, όλες τις κατηγορίες των Αγίων, οι οποίες είναι πάρα πολλές, ομολογητές, εκλατευτές, μάρτυρες, ιερομάρτυρες, όλοι όμως λέγονται Άγιοι. Τι κάναμε, τους θυμηθήκαμε για να μεσητεύουν στον Κύριο, προκειμένου εμείς να είμαστε στην Εκκλησία συνειδητοί χριστιανοί και συνειδητή συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Για το τους μνημονεύσαμε. Και λέει τώρα, έτη και έτη είναι του Κυρίου Δεϊθέμον. Και πάλι θα δεηθούμε στον Κύριο με ειρήνη. Για ποιο πράγμα? Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Να σας διακόψω λίγο. Ναι. Επικαλούμεθα τους Αγίους, μνημονεύομεν πάντων των Αγίων, τους παρακαλούμε να είναι πρεσβευτέ μας ενώπιον του θρόνου του Θεού. Μήπως όμως και εμείς καλούμεθα να γίνουμε μιμητέ των Αγίων. Σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει εορτή Αγίου σημαίνει και μνήμη Αγίου σημαίνει μίμηση Αγίου. Μήπως λοιπόν μνημονεύοντες των Αγίων καλούμεθα και εμείς να αγαπήσουμε την ομολογία,
να αγαπήσουμε την αγιότητα, να αγαπήσουμε την ανώτερη πνευματική ζωή. Γιατί? Διότι παλεύοντας με τους τρεις εχθρούς, τον κακό εαυτόν μας, των πειρασμών και των κόσμων, παρασυρώμεθα από αυτούς τους εχθρούς και στεπτόμεθα κοσμικώς. Και έρχεται η Εκκλησία μας να μας πει, μιμηθείτε τους Αγίους. Έχετε πολύ δίκιο, αυτό είναι το πρώτο βήμα του χριστιανού. Δηλαδή μιμείτε το πρότυπο που είναι ο Χριστός μας και μετά μιμείτε τα αντίγραφα του πρότυπου που είναι οι Άγιοι. Έτσι προχωράμε στην πνευματική ζωή και μπορούμε να πούμε ότι Κύριε, μας συν πάση της Αγίας θέλουμε και εμείς να είμαστε στον ουρανό. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος. Μιμούμεθα τη ζωή των Αγίων αδελφοί μου, διότι οι Άγιοι έγιναν αντίγραφα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μιμήθηκαν τον Κύριό μας στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην ανεξικακία, στην ελεημοσύνη. Στα πάντα μιμήθηκαν τον Κύριον οι Άγιοι, στην υπομονή που εμείς δεν έχουμε. Και με το παραμικρό παραπονούμεθα και διαμαρτυρόμεθα. Μιμητέ λοιπόν των Αγίων, όπως οι Άγιοι έγιναν μιμητέ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έτσι ακυρώνεται η θεωρία αυτών που λένε ότι το Ευαγγέλιο είναι ουτοπία. Ότι είναι ανεφάρμοστο. Είναι εφαρμόσιμο. Έρχονται λοιπόν οι Άγιοι να τους πούν, να μας πούν και να λένε στους αιώνας των αιώνων, όχι, το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο. Ο νόμος του Θεού είναι εφαρμόσιμος. Είναι βάρος που μπορούμε να σηκώσουμε στους ώμους μας όλοι οι άνθρωποι. Δίνετε ποτέ στα παιδιά σας να σηκώσουν ένα φορτίο 50 κιλών? Δεν μπορούν ούτε πέντε. Θα τους δώσετε αυτό το οποίο μπορούν. Έτσι κάνει και ο Θεός, αδελφοί μου. Μας δίνει να σηκώσουμε το φορτίο το οποίο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε. Και ένα άλλο σημείο να αναφέρουμε, θεοφιλέστατε, είναι το εξής. Ο δρόμος, λέμε, του Χριστού, της πνευματικής ζωής, είναι δύσκολος ή δύσβατος. Αφού όμως περπατήθηκε από τόσους Αγίους αυτός ο δρόμος, ομαλοποιήθηκε. Άρα είμαστε αναπολόγητοι να μην βαδίσουμε και εμείς τον δρόμο αυτόν που φαίνεται ότι είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι, επειδή ήδη τον πεπάτησαν οι Άγιοι και ο δρόμος αυτός έγινε πιο στρωτός. Μα θα έρθουν όλοι οι Άγιοι, οι παλαιότεροι και οι νεότεροι. Η Εκκλησία μας η Ορθόδοξος είναι Αγιοτόκος Εκκλησία. Είναι η ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Είναι η Εκκλησία που αγιάζει τα τέκνα της. Και δεν έχουμε Αγίους μόνο το καιρό εκείνο, αλλά και σήμερα, αδελφοί μου, στα χρόνια της αποστασίας, στα χρόνια που εψυχράνθη η αγάπη μας για τα πνευματικά και δια τον Κύριο. Και όμως η Εκκλησία μας προβάλλει Αγίους. Τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Αμφιλόχιο, τον Άγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Εδέσσης. Χθεσινοί Άγιοι, χθεσινοί αδελφοί μου, χθεσινοί Άγιοι, τους Αγιορείδες, τον Ιερώνυμο, τον Άγιο Ιερώνυμο, τον Σίμωνο Πετρίτη, τον Όσιο Δανιήρ, τον Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη κλπ. Πώς εμείς λοιπόν θα δικαιολογηθούμε γιατί αστοχήσαμε και γιατί αποτύχαμε? Θα είμαστε αναπολόγητοι όλοι. Και ξέρετε πόσοι Άγιοι είναι της διπλανής πόρτας? Πόσοι Άγιοι ζουν ασκητικά μέσα στον κόσμο? Άγιοι εν το κόσμο. Υπάρχει και βιβλίο σχετικό που αναφέρει πολλούς εν το κόσμο Αγίους. Αγνώστους για πολλούς, γνωστούς όμως δια των Θεών. Και ο Θεός θα τους φανερώσει διασημείων, αγαπητοί μου αδελφοί. Άγιοι, έγκαμοι Άγιοι, ναι, έγκαμοι της διπλανής πόρτας, που σηκώνουν το σταυρό τους, που κάνουν την υπομονή τους, που δοξάζουν το όνομα του Θεού, που είναι καλοί οικογενειάρχες, που έκαναν το σπίτι τους κατοίκον εκκλησία, που μεγάλωσαν τα παιδιά τους με πίστη και με ευσέβεια, που αντιμετώπισαν τις δυσκολίες της ζωής μέσα από το πρίσμα του θελήματος του Θεού και της πίστεως. Άγιοι της διπλανής πόρτας, που ο Θεός, επαναλαμβάνω, σε κάποια ημέρα θα τους φανερώσει, για να ενισχυθούμε εμείς, αδελφοί μου, που τυχόν πήραμε τη ζωή μας λάθος και λησμονήσαμε ότι ο προορισμός μας είναι ο αγιασμός μας και η σωτηρία μας. Και επειδή οι Άγιοι, οι μνημονευθέντες Άγιοι, βρίσκονται τώρα στον ουρανό, μπροστά στον ουράνιο θρόνο, στο υπουράνιο θυσιαστήριο, ζητάμε τώρα με το λόγο αυτό της Θείας Λειτουργίας να μας ιτεύσουν, ώστε όσοι έχουμε πάρει απόφαση να κοινωνήσουμε στη σημερινή Θεία Λειτουργία, πράγματι να λάβουμε από τη Θεία Κοινωνία τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε άξιοι του Λόγου, Χριστοφόροι, Θεοφόροι, Πνευματοφόροι. Τι σημαίνει πήραμε την απόφαση να κοινωνήσουμε, κύριε Ηλία μου? Η Θεία Λειτουργία τελείται για να κοινωνούμε οι πιστοί. Εμείς δεν κοινωνούμε. Προφανώς για κάποιους πνευματικούς λόγους. Δεν πήραμε την απόφαση. Δεν πήραμε την απόφαση. Και τι σημαίνει όμως πέραμε την απόφαση? Αυτό τι σημαίνει τώρα? Δηλαδή ο άλλος μπορεί να πάρει ποτέ την απόφαση και να μείνει, να μένει μακράν του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και να φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να έχει πάρει την απόφαση. Απόφαση σημαίνει ότι θέλω να έχω με τον Χριστό μόνιμο δεσμό. Θέλω να έχω Θεία κοινωνία, όχι απλώς επικοινωνία, αλλά κοινωνία, σχέση, δεσμό. Πώς θα το αποδείξω αυτό ότι με τον Χριστό έχω δεσμό και σχέση? Κοινωνία, αυτό σημαίνει κοινωνία. Θα το αποδείξω αυτό με την απόφαση, στη Θεία Λειτουργία την προσεχή, εγώ θα κοινωνήσω. Δηλαδή θα βάλω τον Χριστό στην ύπαρξή μου και στο σώμα μου και στην ψυχή μου και στα μέρη της ψυχής μου. Και ο νους μου θα τροποποιηθεί και η θέλησή μου θα τροποποιηθεί και το συναισθημά μου θα εξεγιαστεί. Αυτό σημαίνει μετέχω στη Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι η απόφασή μου. Να γίνω ένας άνθρωπος που να λέει ο άλλος, αυτός σαν τον Χριστό είναι. Γι' αυτό λέει κάπου ο Παύλος, εσείς λέει τελικά οι χριστιανοί, όταν ζείτε σωστά και κοινωνάτε σωστά, είστε μια επιστολή που τη βλέπουν άλλοι και τη διαβάζουν. Τέτοια να γίνουμε. Αυτό σημαίνει η απόφαση. Θέλω να γίνω μια επιστολή Χριστού. Η απόφαση δεν εξαρτάται από το πρόσωπο, διότι όλοι είμαστε καλεσμένοι στο δείπνο της ευχαριστίας. Χρησιμοποιούμε τις διάφορες προφάσεις. Ζεύγει βόν ηγόρασα, αγρόν ηγόρασα, γυναίκα έγημα, είμαι σε γάμο, έχε με παρητημένο. Όλα αυτά όμως είναι προφάσεις, αδελφοί μου. Και αν αισθανόμεθα αμαρτωλή που όλοι είμαι θαμαρτωλή, δεν θα παύσουμε να το τονίζουμε, αδελφοί μου, και αλλήμονό μας αν δεν το τονίζουμε. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο, αμαρτωλού σώσε. Και ο Παύλος ο Απόστολος συμπληρώνει, ον πρώτος είμαι εγώ. Και είπαμε σε κάποια περίπτωση, είναι η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται να λέμε το εγώ. Για μας ήρθε ο Κύριος. Ο Κύριος κατηγορήθηκε, ξέρετε, ότι είναι ο φίλος των αμαρτωλών. Όχι της αμαρτίας, αλλά των αμαρτωλών. Είναι φίλος μας ο Κύριος. Και η αγάπη του για μας τον ανέβασε επάνω στο Σταυρό. Εμείς φίλοι μου εστέ. Από εδώ και πέρα λέει, δεν θα σας αποκαλώ δούλους, αλλά φίλους και αδελφούς. Ο Κύριος μας θέλει φίλους. Μας αγαπά. Και η αγάπη του ήταν θυσιαστική. Σταυρώθηκε. Γι' αυτό λέγεται σταυρωμένη αγάπη. Εμείς πώς αποδεικνύουμε, το είπε προηγουμένως ο Κύριος Κόνδρας, την αγάπη μας προς τον Κύριο. Όταν έχουμε να κοινωνήσουμε 30-50 χρόνια. Ο πειρασμός δεν μας αφήνει να κοινωνήσουμε. Ο πειρασμός δεν μας αφήνει να εξομολογηθούμε, αδελφοί μου. Διότι καίγεται το κράτος του πειρασμού. Καταστρέφεται ο πειρασμός όταν οι άνθρωποι εξομολογούμεθα. Όταν δημιουργείται αυτή η αποκατάσταση των σχέσεών μας με τον Θεό. Άρα η απόφασή μας να κοινωνήσουμε θέλει μια σφραγίδα, μια επικύρωση. Ποιος θα βάλει την επικύρωση αυτή για να κοινωνήσουμε? Ο πνευματικός μας. Ο γέροντάς μας, ο πνευματικός πατέρας, αυτός θα πει τώρα μπορείς να κοινωνήσεις. Και μετά από ένα διάστημα και πάλι. Το και πάλι θα το πει μόνο ο πνευματικός. Και έτσι βοηθούμεθα στην πνευματική ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι αν οι χριστιανοί είμεθα χριστιανοί, πολλοί ειδωλολάτρες θα είχαν γίνει χριστιανοί. Θα είχαν δηλαδή ασκήσει επίδραση τόσο μεγάλη χριστιανοί που οι άνθρωποι δίπλα τους δεν θα ήταν πλέον ειδωλολάτρες, θα γίνονταν και αυτοί χριστιανοί. Βλέποντας τη ζωή των χριστιανών, αδελφοί μου, βλέποντας τη ζωή των χριστιανών, οι άνθρωποι του σκότους, της πλάνης, της κακίας, της νοοτροπίας του κόσμου τούτου, βλέποντας τη ζωή των χριστιανών να είναι μια ανώτερη πνευματική και αγία ζωή, θα προσήρχονται και αυτοί στην Εκκλησία. Δεν έχετε ακούσει οι χριστιανούς να λένε? Γιατί να έρθω στην Εκκλησία? Βλέπω και σένα που πηγαίνεις στην Εκκλησία. Πώς σκέπτεσαι, πώς πράττεις, πώς ενεργείς, πώς ομιλείς. Βλέπετε, αντί με τη ζωή μας την χριστιανική να προσκαλούμε τους ανθρώπους στην Εκκλησία, χωρίς λόγια. Με τη ζωή μας, με την ταπείνωσή μας, με την αγάπη μας, με τη μακροθυμία μας, με την ανεξικακία μας, με την εν γέννη πνευματική μας ζωή, τους αποθούμε από την Εκκλησία. Βλέπουμε και εσάς που πάτε στην Εκκλησία, πώς φέρεστε. Γι' αυτό
δημιουργούμε ζημιά στην υπόθεση της Εκκλησίας, αλλά και της σωτηρίας των αδελφών μας. Λέει λοιπόν τώρα το κείμενο «Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν». Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο για τα τίμια δώρα που πάνω στην Αγία Τράπεζα ως θυσία προσφέρθηκαν και πριν από λίγο αγιάστηκαν και μεταβλήθηκαν σε σώμα και αίμα του Κυρίου μας. Το ενδιαφέρον εδώ ποιο είναι. Πώς ευχόμαστε για τα τίμια δώρα αφού διέγινε το μυστήριο της Ευχαριστίας. Η απάντηση βρίσκεται στη συνέχεια. Ευχόμαστε για τα τίμια δώρα όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδοξάμενος αυτά εις το Άγιον και Πάνιο Θυσιαστήριον, αντικαταπέμψει με την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν. Δηλαδή, ευχόμαστε για τα τίμια δώρα, προκειμένου αυτοί που έχουν αξιωθεί και έχουν πάρει άδεια να κοινωνήσουν, να κοινωνήσουν αξίως. Μόνο με τη Θεία Μετάληψη που γίνεται αξίως, έρχεται πλούσια στις ψυχές μας η Θεία Χάρη. Και τότε εμπνέεται ο άνθρωπος τα πλούσια χρήματα του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης παραότης εγκράτης. Τι σημαίνει αξίως για μας και για τους αδελφούς μας? Μην θεωρούμε κάποια πράγματα, κύριε Σκονδρά, αυτονόητα. Δεν υπάρχουν αυτονόητα. Ναι. Τι εννοούμε αξίως? Απάντηση. Ποτέ δεν είμαστε άξιοι για Θεία Κοινωνία. Ποτέ δεν είμαστε άξιοι. Ουδείς άξιος. Το άξιος. Λέμε και στην ευχή που διαβάζουμε οι ιερείς. Αλλά λέμε τώρα κατά χάριν άξιος γίνεται αυτός ο οποίος παίρνει την απόφαση και λέει την απόφασή του στο πνευματικό. Και εκείνος θα του πει τώρα μπορείς να κοινωνήσεις ή μετά από ένα διάστημα ή από ένα άλλο διάστημα. Αυτό σημαίνει αξίως. Καταθέτω την απόφασή μου, τη βούλησή μου για Θεία Κοινωνία στον πνευματικό μου πατέρα. Και αυτός θα μου κανονίσει το πότε και πώς θα κοινωνήσω. Με την νηστεία, με τη διάβασμα, με τη μελέτη και με την προετοιμασία. Εκεί πάει το αξίως. Μη στεκόμαστε, αδελφοί μου, στο ότι είμαστε αμαρτωλοί, γι' αυτό δεν κοινωνάμε. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και το λέγουμε για άλλη μια φορά. Ο Κύριος ήρθε για μας τους αμαρτωλούς και κατηγορήθηκε ότι είναι ο φίλος των αμαρτωλών και των πορνών. Επειδή ο Κύριος καλεί και προσκαλεί κάθε άνθρωπο να έρθει κοντά του για να σωθεί, να αγιαστεί, να αποκτήσει νόημα η ζωή του και να σωθεί η αθάνατη ψυχή του. Το λέμε και πάλι. Ο Κύριος είναι φίλος των αμαρτωλών, αλλά την αμαρτία την καυτηριάζει. Μικέτια μάρτανε, λέει ο Κύριος συνέχεια. Αυτό μας παρηγορεί για να προσέλθουμε στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Να συντρίψουμε την εικόνα μας. Είμαστε, αδελφοί μου, μέλη Χριστού και με τη μετάνοιά μας γινόμαστε γνήσια τέκνα του Ιησού Χριστού. Κάνουμε μία αποκατάσταση στη σχέση μας με τον Χριστό, ο οποίος είναι άμωμος. Τι σε ελέγξιμε περί αμαρτίας, είπε ο Κύριος. Τι σε ελέγξιμε περί αμαρτίας. Και τι ευλογία να καταδέχεται να είμαστε εμείς μέλη του σώματός του. Εν το στόματι αυτού ούκε βρέθη δόλος. Ο Κύριος είναι ο Πανάγαθος, σαρκωμένος Θεός, αδελφοί μου. Είναι ο απολύτως αναμάρτητος, διότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θεάνθρωπος. Γι' αυτό θυμόσαστε όταν λέγαμε για την Αγία Τριάδα. Θυμηθείτε λίγο το σημείο του Σταυρού που πρέπει να γίνεται σωστά, καλά. Είναι ομολογία, τα τρία πρόσωπα, δια των τριών δακτύλων. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αλλά ο ένας Θεός, ο αληθινός Θεός, η Αγία Τριάδα. Και εδώ τα δύο δάχτυλα, οι δύο φύσεις του Κυρίου. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θεάνθρωπος ο Κύριος. Γι' αυτό είναι ο απολύτως αναμάρτητος. Ούκε στην άνθρωπος ο ζήσετε επί της ζήσης και ούχα αμαρτής. Σίγαρ μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Καταλάβατε, το τι είμαστε αμαρτωλοί είναι θετικό. Και αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητα και λέμε: Είμαι αμαρτωλός, πώς να πάω να κοινωνήσω? Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Αδελφέ, υπάρχει το λουτρό της ψυχής που δια των δακρύων της μετανοίας και της σειράς εξομολογήσεως αποκαθίστασε. Συνεπώς είναι δικό σου το πρόβλημα και δικό μου είναι το πρόβλημα και του κάθε αδελφού είναι το πρόβλημα. Ο Κύριος ίδρυσε το παραδοχείο. Ο Κύριος χάρισε την εξουσία του δεσμήν κελήν στους Αγίους Αποστόλους και οι Άγιοι Απόστολοι στους Διαδόχους. Και εδώ θα πρέπει να πούμε μια λεπτομέρεια, κύριε Σκόντρα. Δια της χειροτονίας που ο Επίσκοπος χειροτονεί τους πρεσβυτέρους, τους δίδει το δικαίωμα να τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,
του χρίσματος, του Αγίου Ευχελαίου, τη Θεία Λειτουργία, το γάμο, το βάπτισμα, δεν μπορούν να τελέσουν το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί? Θέλει την ειδική ευλογία του Επισκόπου. Δηλαδή ένας ιερέας που έχει τη χάρη να τελεί τα μυστήρια, δεν μπορεί να τελέσει το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως δίχως την άδεια και ευλογία του Μητροπολίτου του. Γιατί? Ο οποίος πρέπει να δει στο πνευματικό που θα αναθέσει πολύ τώρα, ωραία. Τι θα δει? Τις δυνατότητες της πνευματικής. Υπάρχει σοφία, υπάρχει πνευματική πρόοδο. Υπάρχει σύνεση, υπάρχει πνευματικότητα, υπάρχουν όλα αυτά. Και γι' αυτό δεν μπορούν όλοι οι ιερείς να ασκήσουν το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Αυτό το κρίνει ο Μητροπολίτης, ο οποίος εν συνεχεία είτε δια χειροθεσίας είτε δια επιστολής αναθέτει το μυστήριο αυτό να το εκτελεί και ο τάδε ιερεύς και ο τάδε ιερεύς και έχει την ευχέρεια να κάνει και άρση αυτής της λεγόμενης πνευματικής πατρότητος. Είναι στην ευχέρεια λοιπόν του Μητροπολίτου, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτό νομίζω το ξέρουν όλοι οι ιερείς και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι πρέπει να το γνωρίζουν, ότι δεν μπορούν να ασκούν το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως δίχως να έχουν την εντολή του Μητροπολίτου. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα είπατε τώρα. Η ανάλυση αυτή ήταν υπέροχη. Να δούμε στο κείμενο αυτό, Θεοφιλέστατε, μία φράση η οποία δείχνει ότι ο ουρανός συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία που εμείς μετέχουμε. Λέει λοιπόν εδώ, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Δηλαδή, ο ουρανός, η Αγία Τριάδα, βλέπει λοιπόν τη Θεία Λειτουργία σαν να είναι μια οσμή ευωδίας πνευματικής. Αυτή η φράση οσμή ευωδίας πρωτογράφτηκε στην Παλαιά Διαθήκη πότε? Όταν τελείωσε ο κατακλυσμός και βγήκε η οικογένεια του Λότ από την Κιβωτό, λοιπόν σε κάποια φάση εκεί της ζωής του ο Νόε έκανε θυσία. Θυσία ευχαριστίας και δοξολογίας που σώθηκε από τον κατακλυσμό η οικογένειά του. Και λέει λοιπόν το κείμενο μέσα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος λέει ο Θεός ως φράνθη ευωδίαν ως μην ευωδίας. Δηλαδή έβαλε μια ανθρωποπαθή φράση εδώ και λέξη η Εκκλησία, ο Ιερός Λόγος, και λέει ως φράνθη ως μην ευωδίας. Δηλαδή χάρηκε ο Θεός, ευαρεστήθηκε ο Θεός, αναπαύθηκε ο Θεός που ενώε τέλεσε θυσία εις ως μην ευωδίας και ως φράνθη ο Θεός ως μην ευωδίας. Αυτή η φράση Θεοφιλέστατε ως μην ευωδίας επανελήφθη αργότερα κατά τη διάρκεια της ζωής του Ισραήλ όταν οι ιερείς τελούσαν θυσία ολοκαυτωμάτων. Δηλαδή θυσίαζαν πάνω στο θυσιαστήριο ολόκληρο το ζώο. Που σήμαινε ότι ο άνθρωπος θέλει να αφιερώσει στο Θεό όλο του τον εαυτό. Αυτό είπα να πει ολοκαύτωμα. Και λέει λοιπόν το ολοκαύτωμα θα λέγεται ως μην ευωδίας. Δηλαδή βγάζει ως μην ευωδίας όπως πρωτοέβγαλε η θυσία του Νόε μετά τον κατακλυσμό. Λέει τώρα εδώ η Εκκλησία. Και τώρα που τελούμε τη Θεία Λειτουργία και τελείται αυτή η θυσία του Γολγοθά και ο μυστικός δείπνος και όλα αυτά, έχουμε πάλι ως μην ευωδίας, αλλά πνευματικής. Δηλαδή συμμετέχει όλη η ύπαρξή μας και το βάθος του είναι μας και οι εκδηλώσεις μας και το σώμα μας και το βλέμμα μας, τα πάντα είναι προσιλωμένα και συγκεντρωμένα στο Ιερό Θυσιαστήριο. Και αυτό το βλέπει ο Θεός και αντικαταπέμπει, μακάρι να αντικαταπέμπει κάθε φορά, αυτό που λέει εδώ, την Θείαν Χάριν και τον δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Τι ωραίο σημείο αυτό. Μακάρι Θεοφιλέστατε να μην καλύπτεται αυτό το κείμενο που λέει τόσο ωραία εδώ η Εκκλησία από τα Κύριε Λέσον τα λεπάλιαρα που μερικοί ψάλτες λένε. Να ακούγεται αυτό από το λαό. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει. Θα έρθει η Θεία Χάρις για μας τώρα που εκκλησιαστήκαμε και πήραμε απόφαση να κοινωνήσουμε. Ναι, και στην ευχή της προσφοράς του θυμιάματος, πρόσεξε το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ο προσδεξάμενος στο Άγιον και Πουράνιο και νερός του θυσιαστήριον. Τι ωραίο. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος που μετέχει στη Θεία Λειτουργία επιτελεί μεγάλο έργο, ύψιστο έργο, θεϊκό έργο. Και παίρνει τέτοια ευλογία. Και είναι η μόνη φορά που όταν μας θυμιατίζει ο ιερέας, τότε δεν κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Κάνουμε απλώς υπόκληση, τον ευχαριστούμε γιατί μας θυμίασε. Και δείχνει με αυτό ότι η προσευχή μας που θα αναπέμψουμε σε λίγο θα αναπαιμφθεί στον ουρανό σαν το θυμία. Και είδατε, όταν θυμιά ο ιερεύς ή ο διάκονος,
θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, όλες τις εικόνες και όλους τους πιστούς. Κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά τον ίδιο τρόπο. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και έχει προορισμό τον αγιασμό, αδελφοί μου. Λέτε, όλα τα άλλα είναι μάταια. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Όλα τα άλλα είναι όνειρα. Όλα τα άλλα μοιάζουν με τα άνθη του αγρού που το πρωί ευωδιάζουν και το βράδυ έχουν μαραθεί, τόσο σύντομη είναι η ζωή. Να το καταλάβουμε αυτό. Θα μου πείτε τώρα, Πάτερ Χρήσταν, θα μας δίνετε μήνυμα απεσιοδοξίας καθόλου? Καθόλου. Ο κόσμος είναι κόσμημα, έχει ομορφιά, γιατί είναι του Θεού δημιούργημα και κάθε δημιουργική ημέρα τελειώνει και είδε ο Θεός ότι καλόν. Απλώς τι, να μην κάνουμε το λάθος, αντί να λατρεύουμε τον χτίστη και να δοξολογούμε τον χτίστη, λατρεύουμε τη φύση και τα κτίσματα. Εδώ είναι η αμαρτία. Εδώ είναι η αμαρτία, αδελφοί μου. Να αποφεύγουμε ό,τι ο Θεός θέλει να αποφεύγουμε. Και τότε θα έχουμε χαρά. Όταν πάμε κόντρα στο θέλημα του Θεού, δεν έχουμε χαρά. Έρχονται οι τύψεις, έρχονται οι ειρηνίες, έρχονται οι αϊπνίες, έρχονται, αγαπητοί μου αδελφοί, όλα αυτά τα πάθη, τα αποτελέσματα της αμαρτίας που μας κάνουν το βίο αβίωτο και τη ζωή μαρτύρια. Και φυσικά η μετάνοια, η εξομολόγηση μας αποκαθιστά, μας ειρηνεύει και μας γαλινεύει. Και γινόμαστε δοχεία του Αγίου Πνεύματος και αυτό το εκπέμπουμε ως χριστιανοί, το ακτινοβολούμε. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ποια είναι η αποστολή μας εδώ στη ζωή? Να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Και όταν λέει ειρηνεύσεις με το Άγιο Πνεύμα εσύ, χιλιάδες λέει θα μαζευτούν γύρω σου για να αποκτήσουν και αυτή την ειρήνη που έχεις εσύ. Σε σχετίζεται αυτό που είπα τώρα με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ότι αν εμείς είμεθα χριστιανοί, πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στην πλάνη και στην άγνοια θα είχαν εισέλθει μέσα στην Εκκλησία και θα είχαν γίνει ζωντανά μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να προσέχουμε το σκάνδαλο. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, ουέ διού το σκάνδαλο έρχεται. Να αγωνιζόμαστε όλοι, κληρικοί και λαϊκοί. Δεν βγάζουμε τους εαυτούς μας έξω, είμαστε στον ίδιο αγώνα, αδελφοί. Και στην ίδια πάλι με τους τρεις εχθρούς να αγωνιζόμαστε, να μην γινόμαστε υποχείρια της αμαρτίας και του διαβόλου και σκανδαλίζομαι αθάνατες ψυχές, υπερών Χριστός απέθανε. Ξέρετε τι λέει ο Κύριος, ένα πολύ βαρύ λόγο. Εάν σκανδαλίσετε ένα τούτο το μικρό των αλοχίστων, των ελαχίστων, συμφέρει να βάλετε μια μιλόμετρα παρά να σκανδαλίσουμε έναν άνθρωπο, διότι ουέ διού το σκάνδαλον έρχεται. Μη σκανδαλίζουμε, αδελφοί μου, να ζούμε σεμνά, να ζούμε πνευματικά και εμείς και όσο μπορούμε τα μέλη των οικογενειών μας, όσο μπορούμε, να δίδουμε το φως του Χριστού, να αγωνιζόμαστε, να κλαίμε για τις πτώσεις μας, να πονάμε για τις αμαρτίες μας και να ζητάμε το άπειρον έλεος του Θεού. Να μην συμβαζόμαστε με την αμαρτία. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι στις ημέρες μας διαπράττουμε τη μεγαλύτερα αμαρτία όλων των εποχών. Ποια είναι, την έχετε ξανακούσει, ότι πάψαμε να θεωρούμε την αμαρτία αμαρτία. Αφού πάψαμε λοιπόν να θεωρούμε την αμαρτία αμαρτία, δεν θα οδηγηθούμε ποτέ στη μετάνοια. Να γιατί διαπράττουμε τη μεγαλύτερα αμαρτία όλων των εποχών. Σήμερα όλα επιτρέπονται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια ομιλία που την είχα ακούσει από έφηβος, μια ομιλία που είχε τον τίτλο «Νιτσεβό». Νιτσεβό είναι ρωσική λέξη και σημαίνει «δεν είναι τίποτε». Αυτό λέμε όλοι σήμερα, «Νιτσεβό». Δεν είναι τίποτα να μην νηστεύσουμε. Δεν είναι τίποτα να μην πάμε στην Εκκλησία. Δεν είναι τίποτε να συζούμε. Δεν είναι τίποτα. Δεν το ακούτε? Δεν είναι τίποτα να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Δεν είναι τίποτε να κάνουμε των πολιτικών γάμων. Δεν είναι τίποτε να συζούμε. Δεν είναι τίποτε το ένα. Δεν είναι τίποτε το άλλο. Και διαπράττουμε τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, αδελφοί μου, και λέμε δεν είναι τίποτα. Νιτσεβό, νιτσεβό, νιτσεβό. Δεν είναι τίποτα. Αυτή είναι η μεγαλύτερα αμαρτία. Και διερωτάται κανείς, γίνεμε τόσο αθεόφοβοι? Διώξαμε τόσο πολύ το Θεό από τη ζωή μας, αδελφοί μου? Πρέπει να μετανοήσουμε. Δεν είναι τίποτε ο κορονοϊός. Πρέπει να μετανοήσουμε. Όταν οι άνθρωποι έφευγαν από τον Θεό, ήρθε ο κατακλυσμός. Στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό, αδελφοί μου. Και οι ανασκαφές αποδεικνύουν ότι πράγματι, κάτω από την νεκρά θάλασσα, υπάρχει η πίσα
όπως ακριβώς περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Και σήμερα γίνονται, λέει, αναθυμιάσεις και δεν πετάει ούτε πουλί πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Από τότε υπάρχει αυτό το υπόλοιπο που σημαίνει πράγματι έγινε καταστροφή. Η μετάνοια θα μας σώσει. Αδελφοί, ο Τίμιος Πρόδρομος μιλούσε συνεχώς περί μετανοίας. Και ο πρώτος λόγος που βγήκε από το Πανάγιο Στόμα του Κυρίου ήταν «Μετανοείτε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Και ο τελευταίος «Τετέλεστε». Δηλαδή «Επουράνιε Θεέ και Πατέρα, το έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους που μου ανέθεσε στο φεραϊσπέρας». Γι' αυτό αδελφοί μου να σταματήσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ να είμαι θα συμβιβασμένοι και βολεμένοι με την αμαρτία. Θα το πληρώσουμε με τόκο και επιτόκιον όλοι. Και τα κηρύγματα πρέπει να είναι σήμερα αφυπνιστικά, χριστοκεντρικά, αφυπνιστικά. Γιατί κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου και ενώ το πλοίο πάει να πέσει πάνω στα βράχια, εμείς λέμε ότι πάμε πολύ καλά. Δεν πηγαίνουμε πολύ καλά, καθόλου καλά δεν πηγαίνουμε. Με τον νέο τρόπο ζωής που ζούμε, αδελφοί μου. Και εμείς οι Έλληνες, εμείς που δώσαμε το φως της Ορθοδοξίας σε τόσους λαούς. Να πούμε δύο ιστορικά παραδείγματα, Θεοφιλέστατε, που δείχνουν τι σημαίνει μετάνοια. Η Νινεβή θα καταστρεφόταν αν δεν μετανοούσε. Μεσολάβησε ο Ιωνάς και είπε το κήρυγμα εκείνο: «Προσέξτε, μετά από τρεις ημέρες θα καταστραφεί η πόλη αν δεν μετανοήσετε». Και πράγματι η πόλη μετανόησε, από τον Άρχοντα μέχρι και τα ζώα νηστέψανε και δεν κατεστράφει η πόλη. Τότε, μετά όμως από τρεις αιώνες, η ίδια πόλη με νέους κατοίκους αμάρτησε, δεν μετανόησε. Και κατεστράφει η Νινεβή και δεν υπάρχει σήμερα ούτε ένα κτίριο από την πόλη. Ίχνος. Η ίδια πόλη που τρεις αιώνες νωρίτερα σώθηκε λόγω μετανοίας. Τρεις αιώνες αργότερα όμως δεν σώθηκε λόγω αμετανοησίας. Κωνσταντινούπολη, το 1453, είχαμε την άλωση. Λοιπόν, υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο διηγούνται ότι ο Μωάμεθ έβλεπε λοιπόν στον τοίχο του δωματίου του 5 δάχτυλα. Πρώτη βραδιά, δεύτερη βραδιά, τρίτη βραδιά, ζήτησε λοιπόν εκεί από τους χοντζάδες, μουλάδες να βρουν την ερμηνεία του φαινομένου αυτού. Λέει δεν μπορούμε. Δεν ρωτάς, λέει, τον Γιαούρη και λοιπά, τον Πατριάρχη λοιπόν να μας βρει λοιπόν ποια είναι η απάντηση. Πήγε λοιπόν ο Γενάδιος, είδε λοιπόν, άκουσε αυτό που διηγήθηκε ο Μωάμεθ και του λέει θα σου απαντήσω μετά από ένα μικρό διάστημα. Και επανήλθε. Και τι είπε, Θεοφιλέστατε? Δεν υπήρχαν ούτε 5 αληθινοί χριστιανοί μέσα στην πόλη για να μην αλωθεί από τους Τούρκους. 5 να υπήρχαν. 10 λέγανε και τα Σόδομα και τα Γόμορα, τώρα τι ακούμε εδώ, ούτε 5. Γι' αυτό έπεσε η πόλη. Άρα λοιπόν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, το αφημιστικό κήρυγμα. Χρειάζεται μετάνοια σε τέτοιες ειδικά εποχές που απειλούμεθα από μεγάλους κινδύνους και εθνικούς και ιατρικούς. Αδελφοί μου, η μετάνοια θα μας σώσει όλων. Κληρικών και λαϊκών, αρχόντων και αρχομένων. Η επιστροφή μας των Χριστών δια της συντριβής και δια της μετανοίας να ζητήσουμε το άπειρον έλεος του Θεού και να ομολογήσουμε. Κύριε αμαρτήσαμε, ελέησέ μας. Κύριε το ελαιό σου καταδιώξουμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Να αφήσουμε λοιπόν τους εγωισμούς, την άτακτη ζωή, την απρόσδεκτη ζωή. Να πιάσουμε πάλι το κομποσχήνι. Να μάθουμε να γονατίζουμε, αδελφοί μου, και να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, στον ορθόδοξον τρόπο σκέψεως ζωής. Φύγαμε, αδελφοί μου, από τη ζωή των Αγίων, από τα πνευματικά βιώματα των Αγίων της πίστεώς μας. Φύγαμε και η αποστασία μας βλέπουμε πού μας οδηγεί. Αυτός ο Υιός, φτιαχτός ή όχι, ο Θεός γνωρίζει, έρχεται να μας αφυπνήσει. Για να μας πει μετανοήσατε, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου αδελφοί μου, διότι ζούμε σε ημέρες αποστασίας από το Θεό, από την κούνια σήμερα. Σήμερα η αποστασία ξεκινά από την κούνια. Όταν βάζουν οι γονείς τα παιδιά να βλέπουν αυτά τα λεγόμενα παιδικά, τα οποία οδηγούν στο σατανισμό και στη μαγεία, τα παιδιά τα οδηγούν στην αγκαλιά του πειρασμού. Δεν είναι babysitter η τηλεόραση αδελφοί μου. Για να περνούν τα παιδιά την ώρα και τα παιδιά να εξοικειώνονται από την κούνια με τη μαγεία. Και μετά δεν ακούνε εύκολα το λόγο του Θεού και δεν έρχονται στην εκκλησία και δεν ξυπνάνε εύκολα για τον ναό και δεν ακούνε εύκολα λόγω περιθείας κοινωνίας. Ας το προσέξουμε αυτό. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει «Γιατί μπήκε ο τρίτος γονέας στο σπίτι?» Και εννοεί ότι είναι τηλεόραση. Σήμερα που είναι και υπολογιστής, άλλος γονέας, χειρότερος. Και τα κινητά τηλέφωνα θέλουν προσοχή. Όλα αυτά σήμερα είναι πηγή πειρασμών. Όλα αυτά.
Αντί για χρήση γίνεται κατάχρηση, αδελφοί μου. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την αφυπνιστική, παρακλητική παρένθεση που αφορά, σας λέγω, όλους μας. Δεν είναι μόνο για σας. Είναι και για μένα, για τον κύριο Σκόντρα και για όλους μας είναι, αδελφοί μου, το κήρυγμα της μετανοίας. Το κήρυγμα της μετανοίας είναι για όλους μας. Η επιστροφή στον Χριστό και να σταματήσουμε να λέμε Νιτσεβό, δεν είναι τίποτε αυτό, δεν είναι τίποτε αυτό. Από το μικρό ξεκινάμε και φτάνουμε στα χειρό... και φτάσαμε τώρα στο τέλμα, νομίζω, της διαφθοράς και της πνευματικής ύψης. Αν θέλουμε να είμαστε, αδελφοί μου, ειλικρινείς. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να πούμε σε αυτή την εκπομπή σήμερα ότι φτάσαμε στο τέλμα της πνευματικής παρακμής και της ύψεως. Πράγματα που δεν μπορούσε να τα φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Τα διαβάζουμε σήμερα και όχι απλώς τα διαβάζουμε, αλλά τα προβάλλουν οι άνθρωποι του κόσμου ως ένα σύγχρονο τρόπο ζωής. Ότι γίναμε Ευρωπαίοι, ότι γίναμε σύγχρονοι, ότι γίναμε μοντέρνοι, ότι απαλλαγήκαμε από την καταπίεση του παρελθόντος και της Εκκλησίας. Η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο, λυτρώνει τον άνθρωπο, νοηματίζει τον άνθρωπο. Εμείς τα λέμε, διότι θα είμαι θα υπεύθυνοι, αδελφοί μου, εάν δεν κηρύττωμεν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα εκ των νεκρών. Ναι, πουθενάλλου δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο κοντά στο σωτήρα Κύριο, τον αναστάντα, τον διημάν σταυρωθέντα και αναληφθέντα εν δόξη Κύριό μας Ιησούν Χριστόν και στην Αγία του αυτού Εκκλησία. Λέει ο Ρες Χρυσόστομος, εγώ τα είπα. Εγώ το μισθό μου, λέει, θα τον πάρω. Τώρα κοιτάξτε εσείς να αλλάξετε. Τι θα κάνετε. Έτσι. Προχωράμε, κύριε Σκόντρα, στο κείμενό μας. Ακολουθεί μετά μια σειρά αιτήσεων που έχουμε ήδη αναλύσει. Το υπερτουριστίνια, το αντιλαβού, την ημέρα πάσαν τελείαν. Παρακαλάμε λοιπόν, εντάχει. Παρακαλάμε τον κύριο αυτήν την ημέρα να είναι ειρηνική, να είναι αναμάρτητη, να είναι σκανδάλιστη. Προχωράμε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών. Να μας χαρίσει ο κύριος Άγγελων. Πιστό οδηγό, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων. Ποτέ δεν πρέπει να πικραίνουμε. Γιατί τι είναι τον που... πικραίνει τον Άγιο Άγγελό μας. Η αμαρτία, αδελφοί μου. Αν θέλετε να δίνετε χαρά στον Άγγελό σας, να ζείτε και να ζούμε την εν Χριστώ ζωή, απομακρυνόμενοι από τη ζωή του Κυρίου, ο Άγιος Άγγελος λυπάται και χαίρεται ο πειρασμός. Πού θα δώσουμε χαρά. Στον Άγγελο φύλακα που μας χάρισε ο Κύριος μας την ότι βαπτίσματός μας ή στον εχθρό της ψυχής μας, τον Παμπόνιρο και Παγκάκιστον διάβολο. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, όχι κάπου αλλού, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών. Εν ειρήνη και μετανία. Yeah, πάλι αυτό και μετανία. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, που λέγαμε το ανώδυνα, ανεπέσχετα χωρίς ντροπές ειρηνικά. Και το σημαντικότερο. Και καλήν απολογία την επί του φορβήματος του Χριστού ετησόμενα. Αδελφοί μου, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Θα ευρεθούμε ενώπιον του Κυρίου οι πάντες για να απολογηθούμε, προσέξατε, για όσα πράξαμε και δεν μετανοήσαμε. Οι πάντες. Θα απολογηθούμε είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε. Είτε μελετάμε την Αγία Γραφή είτε δεν τη μελετάμε. Είτε πηγαίνουμε στην Εκκλησία είτε δεν πηγαίνουμε. Οι πάντες. Θα βρεθούμε ενώπιον του φοβερού δικαστού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να απολογηθούμε για όσα επράξαμε και δεν μετανοήσαμε. Τι λέτε? Δεν αξίζει τον κόπο να ζούμε πνευματική Αγία ζωή που ομορφαίνει και αυτή εδώ τη ζωή, η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, αλλά το σημαντικότερο, θα έχουμε καλή απολογία και θα ακούσουμε από το Πανάγιο Στόμα του Κυρίου. Δε φταίει ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολή κόσμου. Δε φταίει ευλογημένη, αποκαλούμεθα και απέρθετε απ' εμού η κατηραμένη. Παναγία μου, στο πύρ το εξώτερον, το αιώνιον πύρ, αιώνια χαρά του παραδείσου, αιώνιον πύρ στην κόλαση. Εάν δεν μετανοήσουμε, αδελφοί μου, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρας, ότι σήμερα να πούμε, να ψάξουμε να βρούμε έναν πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη συνείδησή μας και να αλλάξουμε βίωμα, να αλλάξουμε τρόπον ζωής, να πλησιάσουμε τον Χριστό. Η αγκαλιά του είναι ανοιχτή. Ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου? Ένας ληστής. Δεν σας παρηγορεί αυτό? Από σήμερα με τεμού έσεν το Παραδείσο. Είχε, λέει, το κλειδί στα χέρια του. Ποιο κλειδί είχε? Τη μετάνοια. Το πλήστη τιμό.
Αυτό είναι το κλειδί. Και αφού ληστεύσε τον κόσμο, και τον παράδεισο. Τον, με τη μετάνοιά του. Δεν σας παρηγορεί ένας ληστής. Δεν μας παρηγορεί ένας ληστής. Μας λέει, μην απελπίζεστε. Μην απελπίζεστε. Μετάνοια. Επιστροφή στον Χριστό. Δάκρυα. Και ο Χριστός μας περιμένει να μας σώσει. Να μας ελεήσει. Και να μας χαρίσει, αδελφοί μου, την αιώνια. Δεν είναι παραμύθια αυτά. Δεν είναι παραμύθια αυτά για μικρά παιδιά. Είναι αλήθειες. Ξέρετε πόσοι, κύριε Σκόντρα μου, πόσοι αδελφοί από την άλλη ζωή θα έλεγαν, Κύριε, δώσε μας 5 λεπτά. Έτσι. 5 λεπτά δώστε μας να γυρίσουμε στη γη. Να βρούμε έναν παπά, να βρούμε έναν πνευματικό, να γονατίσουμε και να εξομολογηθούμε και να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και να έρθουμε πάλι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα πει ο Κύριος, είχατε το Άγιον Ευαγγέλιον και λέγατε ότι είναι παραμύθια. Είχατε την Εκκλησία και λέγατε ότι είναι τα μαγαζά των παπάδων. Είχατε τους ιεροκήρυκας και δεν τους ακούγατε. Τα είχατε όλα διαγράψει. Και λέγατε μετά το ότι δεν είναι τίποτα το ένα, δεν είναι τίποτα το άλλο. Δεν ξέρω, αυτή η εκπομπή σήμερα έχει έναν δυναμισμό. Άλλον αέρα. Έχει έναν άλλον αέρα, αδελφοί μου. Είναι κρίμα, Θεοφιλέστατε, να έχουμε μπροστά μας τον ευεργέτη μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος άφησε, κένωσε τον εαυτό του, άφησε την ουράνια λαμπρότητα και δόξα και κατέβηκε στη γη και σαρκώθηκε στη Βηθλεέμ, γεννήθηκε εκεί στο σπήλαιο. Μετά λοιπόν πολεμήθηκε κατά τη διάρκεια της δράσεώς του και διδασκαλίας του, ανέβηκε στο Σταυρό ανετίος, χωρίς να φταίει, ανέτεια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και λέει ο Χριστός, εγώ όλα αυτά τα έκανα για εσάς. Και στην άλλη ζωή θα τον βλέπουμε τον Κύριό μας να έχει τις πληγές αποτυπωμένες, έκτυπες, ανάκλυβες πάνω του. Τι είναι αυτό? Η απόδειξη της προσφοράς του, της δωρεάς του. Και εμείς να μην έχουμε ανταποκριθεί σωστά. Είναι κρίμα και άδικο να μην έχουμε κάνει αυτή τη στάση ζωής που λέγεται ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, δοξολογία στον ευεργέτη μας. Γι' αυτό είπε κάποιος, ό,τι λέει προσφυλέστερο υπάρχει στον κόσμο είναι μόνο ο Χριστός. Γιατί αυτός έκανε μόνο καλό και στον κόσμο γενικά και στον καθένα άνθρωπο χωριστά. Και είπε ο Άγιος Παΐσιος, αγαπήστε τον Χριστό. Αυτός είναι το παν. Αυτός είναι η πηγή της χαράς, η πηγή της ζωής. Με τον Χριστό δεν χάνεις τίποτα. Και στη ζωή αυτή και στην άλλη ζωή, στην άλλη φάση της ζωής. Για το δικό σου το καλό, ανέβηκα επάνω στο Σταυρό. Για την αγάπη τη δική μου, εσύ τι έκανες, καλώς, παιδί μου. Αδελφοί μου, έτσι θα μας πει ο Κύριος. Για το δικό σου το καλό, για τη σωτηρία σου, για να πάρω επάνω μου τις αμαρτίες σου, εγώ ανέβηκα επάνω στο Σταυρό. Για την αγάπη τη δική μου, εσύ τι έκανες, παιδί μου. Έκανες 2 μετάνοιες. Διέθετες λίγο από τον ύπνο σου την Κυριακή να εκκλησιαστείς. Έκανες τις νηστείες. Εγώ νήστευσα 40 ημέρες στην έρημο, θα είπε ο Κύριος. Έκανες υπομονή. Έκανες προσευχή. Ο Κύριος Θεός όν και άνθρωπος προσεύχεται στον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Να μας δείξει την αξία που έχει η προσευχή, αδελφοί μου. Είμαστε άνθρωποι της προσευχής. Πώς θα έχουμε πνευματική πρόοδο, πνευματική προκοπή χωρίς την προσευχή? Κάνουμε υπομονή άχρι τέλους. Ο υπομείνας εις τέλος οθήσεται. Λέει η Αποκάλυψη μια ωραία εικόνα. Οι 24 λέει οι πρεσβύτεροι που στέκονται γύρω από το θρόνο του Θεού. Όταν λοιπόν λέει έρθει η στιγμή να προσκυνήσουν τον ουράνιο θρόνο, κρατάνε στα χέρια τους, λέει, κρατάνε τις προσευχές των πιστών της στρατευμένης εκκλησίας. Δεν πάει καμία προσευχή χαμένη. Και ένα Κύριε Ελέησον που θα πούμε, τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν μαζεύονται και βρίσκονται λοιπόν στα δοχεία που κρατάνε οι πρεσβύτεροι και να ποτίθενται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι προσευχής. Γιατί? Λένε οι αρχαίοι, είμαστε, λέει, ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος ένα λογικό, σωστό, κοινωνικό, σωστό, πολιτικό, σωστό. Τι δεν είπαν όμως? Ότι είναι και ον προσευχόμενο. Επειδή είμαστε θεόπλαστοι και θεόμορφοι, πρέπει λοιπόν να στραφούμε προς τον Θεό και με την προσευχή μας. Γιατί σε αυτόν θα ακουμπήσουμε την ύπαρξή μας, με αυτόν θα κοινωνήσουμε, θα αποκτήσουμε σχέση. Ο Θεός είναι Θεός των απαντήσεων, του μιλάμε και μας απαντάει. Ή με το ναι ή με το περίμενε, μέχρι να τον ανταμώσουμε Πάτερ και να τον ενατενίσουμε και να βλέπουμε αιωνίως την δόξα του, όπως ήταν οι 3 μαθητές τη δόξα του στο όρο Σταυρό.
ζώων θεούμενων ο άνθρωπος. Σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, αδελφοί μου. Η ένωσή μας με το Θεό, αξιοποιώντας τα στοιχεία του κατοικώνα, το νου, το λογικό, την δημιουργικότητα που τα έχει μόνο ο άνθρωπος, την ελευθερία, τη βούληση, να φτάσουμε στη θέωση, στην καταχάριν θέωση και να γίνουμε καταχάρη παιδιά του Θεού και πολίτες της Βασιλείας του. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Προχωράμε. Λοιπόν, αφού λοιπόν υποθούν όλα αυτά τα αιτήματα με στόχο τη θέωση και τον εξαγιασμό, λέει λοιπόν εδώ ο λειτουργός, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη. Αφού ζητήσαμε μία πίστη να έχουμε και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να έχουμε, τώρα τι θα κάνουμε? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Τι λέει τώρα το κείμενο εδώ? Μια δυνατή έκφραση αφοσιώσεως τον Κύριο και αφιερώσεως τον Κύριο. Ποιον? Του εαυτού μας. Ποιον άλλον? Αλλήλων. Του ενός και του άλλου. Ο ένας με τον άλλον. Και πάσαν την ζωή ημών και όλη τη ζωή μας. Δηλαδή τα πάντα τα παραθέτουμε στον Κύριο. Παραφόμενα τα παραθέτουμε, τα εμπιστευόμενα σε αυτόν. Πού αλλού να τα εμπιστευτούμε? Πού αλλού? Υπάρχει αυτή η φράση, Θεοφιλέστατε, στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Χριστός κήρυται για τη Θεία Κοινωνία στην αρχή της δράσεώς του και φάνηκαν τα λόγια σκληρά που είπε, κάποιοι φύγανε. Και λέει τότε ο Χριστός στους 12 μαθητές, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε όπως φεύγουν κάποιοι από εδώ που ακούνε το λόγο περί Θείας Κοινωνίας? Και λέει τότε, Θεοφιλέσατε, ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, πού να πάμε? Πού να πάμε, Κύριε? Εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου. Γι' αυτό, Κύριε, σε σένα τα εμπιστευόμαστε όλα. Αυτό που είπε τότε ο Πέτρος μας εκφράζει απόλυτα και πρέπει να μας εκφράζει απόλυτα. Δεν έχουμε πουθανό αλλού να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας παρά μόνο στον Κύριό μας. Την ενότητα της πίστεως. Μία πίστη. Μία πίστη. Η Ορθόδοξος. Ένα βάπτισμα. Μία πίστη. Όχι αιρέσεις, όχι σχίσματα, όχι... όχι και πρέπει να διαφυλάττουμε αυτή την ενότητα της πίστεως, αδελφοί μου. Διότι όταν διασπάμε την ενότητα της πίστεως και της Εκκλησίας, οδηγούμε, θα το είπατε, σε σχίσματα, σε αιρέσεις, σε κακοδοξίες. Και την αμαρτία του σχίσματος δεν την συγχωρεί ούτε και αν δώσουμε το αίμα μας. Να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό. Διότι σχίζομαι τον άραφνο χιτώνα του Κυρίου. Είμαστε στην πλάνη, κάνουμε θυσία, οπότε δεν σωζόμαστε. Πίσω από το σχίσμα, πίσω από την αίρεση, τι υπάρχει? Ο εγωισμός. Ο Άριος, Μακεδόνιος, όλοι οι αιρετικοί τι είχαν? Έπαρση, αλαζονία, εγωισμό. Δεν ήθελαν να υποταχθούν στην αλήθεια της πίστης και έλεγαν εγώ νομίζω. Αυτό που είπατε λίγο πριν, το νιτσεβό, πόσο ταιριάζει εδώ? Όταν λέω άλλο, και τι είναι αυτό? Αυτό που λες είναι κρίση προσωπική. Δεν λες την κρίση που λέει ο Θεός. Αυτό σημαίνει ενότητα της πίστεως. Δεν θα λες νιτσεβό, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός, θα λες. Όχι, τι είναι αυτό που θέλω εγώ. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός? Αυτό είναι το αντικειμενικό κριτήριο. Ο λόγος του Θεού, το κείμενο του Θεού. Η ενότηση της Εκκλησίας εν το προσώπο του Επισκόπου. Έτσι. Γι' αυτό σε κάθε επαρχία, σε κάθε Μητρόπολη υπάρχει ο Μητροπολίτης. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά στο πούμε και σήμερα, κύριε Σκόντρα, για να δείξουμε τη σημασία και την αξία της ενότητος της Εκκλησίας εν το προσώπο του Επισκόπου. Η Εκκλησία σε κάθε επαρχία έχει βάλει τον Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης είναι συνδεδεμένος με όλους τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι συνδεδεμένη με όλα τα πρεσβυγενή πατριαρχία, με όλα τα άλλα πατριαρχία τα νεότερα και με όλες τις αυτοκέφαλες εκκλησίες. Αν λοιπόν ο Χ κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Χ, δεν είναι ενωμένος με τον Επίσκοπο, δεν μνημονεύει τον Επίσκοπο, αυτός αποκόπτεται από τον Επίσκοπο και δημιουργεί σχίσμα. Βρίσκει ένα χτήμα, φτιάχνει μια εκκλησούλα μέσα και ιδρύει η δική του εκκλησία, σχισματική η εκκλησία. Εκεί όμως δεν υπάρχει χάρις. Εκεί δεν υπάρχει χάρις στα μυστήρια, αδελφοί μου. Η ενότηση της εκκλησίας εν το προσώπο του Επισκόπου. Έτσι ο άνθρωπος λοιπόν καθίσταται σχισματικός και αιρετικός. Γι' αυτό βλέπετε οι αιρετικοί και οι κακόδοξοι και οι σχισματικοί να έχουν δικιά τους ιεραρχία.
η οποία δικιά τους ιεραρχία δεν είναι ενωμένη με τα τέσσερα πρεσβυγενή πατριαρχία Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, μετά άλλα τα νεότερα πατριαρχία Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας κλπ. Και με τις αυτοκέφαλες εκκλησίες. Όποιος λοιπόν δεν είναι ενωμένος με τον επίσκοπό του, τον κανονικό Μητροπολίτη, ανήκει σε παρασυναγωγή και σε σχίσμα. Αυτά λέγει η Εκκλησία, αδελφοί μου, αυτά λέγει και η εκπομπή μας σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαι συνδεδεμένοι με τους ιερείς, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι και μνημονεύουν στη Θεία Λειτουργία των κανονικών επίσκοπων. Και έτσι διατηρούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν τα ζητήσουμε αυτά και αφού τα ζητήσαμε αυτά, τότε λοιπόν τι κάναμε, εμπιστευόμαστε τα πάντα στον Κύριό μας. Έλεγε ο Άγιος. Πόσο εύκολο. Έλεγε ο Άγιος, πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος από την Καλαμάτα, μια ωραία φράση. Κράτα με Χριστέ να μην σου φύγω. Τι ωραία φράση. Κράτα με να μην σου φύγω. Γιατί τι σημαίνει αυτό. Σου τα δίνω όλα, σου τα εμπιστεύομαι όλα. Αλλά μην σου φύγω. Μην λιποταχτήσω. Μη δραπετεύσω από σένα. Μη γίνω το απολωλός πρόβατο. Μη χαθώ. Το πρόβατο λέει που φεύγει από το Μαντρί. Το τρώει ο λύκος. Γι' αυτό παρακάτω ο ιερέας. Λέει λοιπόν ο ιερέας παραθόμεθα. Και λένε οι ψάλτες, σύ κύριε, σε σένα κύριε. Ολόψυχα το λέμε και σε σένα πιστεύουμε. Λέει λοιπόν παρακάτω ο ιερέας. Σύ παρακατατιθέμετα τη ζωή μονάπασα. Σε σένα κύριε, όχι απλώς παρατιθέμετα. Παρακατά τη θέμεθα που σημαίνει. Ποια διαφορά. Μεγάλη. Μεγάλη διαφορά. Παρακαταθήκη σημαίνει σου δίνω κάτι για φύλαξη. Όχι σου πιστεύουμε κάτι απλώς. Εσύ θα το φυλάξεις κύριε. Άρα λέμε στον κύριο σου δίνω τη ζωή μου, τον εαυτό μου και ο ένας τον άλλον για φύλαξη. Φύλαξε μας μέχρι να φύγω από τη ζωή. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Έτσι. Την οποία έχετε τη χειροτονία. Πρεσβυτέρων. Τι ώρα και πέστε το ο επίσκοπος προσφέρει τον Άγιον Άρτον, στον νέο χειροτενηθέντα, τον οποίον κρατάμε φόβο και τρόμο, αδελφοί μου. Στα χέρια μας, Άγιοι Ιερείς, κρατάμε τον Χριστό και τα χέρια μας θα πρέπει να είναι πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα, κρατάμε τον Ιησού Χριστόν, τον ζωντανόν Θεό. Και του λέει, λάβε την παρακαταθήκη ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας. Εμείς έχουμε παρακαταθήκη τον Χριστό. Και του λέμε τώρα του Χριστού, πάρε και εμάς εσύ Χριστέ ως παρακαταθήκη. Όταν ο βασιλεύς, μία άποψη που έχω ακούσει από τον Άγιο Μαντινίας, τον Μητροπολίτη τον Αλέξανδρο, μάλιστα προχθές που έκανε μια χειροτενία προσβυτέρου την ημέρα της εορτής του, εξήγησε τι σημαίνει παρακαταθήκη. Όταν ο βασιλεύς επρόκειτο να εκστρατεύσει και να πάει σε πόλεμο με άλλο λαό, στον πιο έμπιστό του, του έδινε ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε μέσα στο βασίλειο. Και αυτό ονομάζεται παρακαταθήκη. Έτσι. Του το ανέθετε έως ότου επιστρέψει. Ναι. Για φύλαξη, μέχρι να επιστρέψει. Λοιπόν, αυτό κάνει τώρα ο Χριστός και η Εκκλησία δια του Επισκόπου. Αδελφοί, ο Επίσκοπος, ο Μητροπολίτης, είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Και κατά την ώρα της χειροτονίας του πρεσβυτέρου του δίνει την παρακαταθήκη, δηλαδή την εκκλησία των Άγιων Άρτων, και του λέει φύλαξον αυτή την παρακαταθήκη ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει έως της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας. Θα έρθει ο Κύριος και θα μας ζητήσει λόγο από αρχιερείς, από ιερείς, αν φυλάξαμε την παρακαταθήκη, αν ορθοτομούσαμε τον λόγο της αληθείας, αν τα κηρύγματά μας ήταν ορθόδοξα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς συμβασμούς, χωρίς να αποβλέπουμε σε πρόσωπα. Διότι το κήρυγμα, αδελφοί μου, δεν κάνει διακρίσεις. Το κήρυγμα της μεταγένειας, είπαμε, είναι για όλους μας. Το κήρυγμα της αγάπης του Χριστού είναι για όλους μας. Το κήρυγμα ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία είναι για όλους μας. Και δεν πρέπει να σκεπτόμεθα ανθρωποκεντρικά, αλλά χριστοκεντρικά. Καλύτερα να λυπήσουμε τους ανθρώπους, δεν πειράζει. Ή με μίσησαν και εμά μισήσουν, είπε ο Κύριος. Είπε ο Κύριος, φύγανε κάποιοι, λέει. Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Πού να πάμε, Κύριε. Προς τι να απελευσόμαστε. Σύρματα ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε. Γι' αυτό λοιπόν θα μας ζητήσει την παρακαταθήκη ο Κύριος όταν θα έρθει. Που σημαίνει όταν θα έρθει. Ο θάνατος.
ο θάνατος, ναι, τότε για μας και η Δευτέρα του Κυρίου παρουσία. Για τον καθένα Δευτέρα παρουσία είναι ο θάνατός του. Αν βέβαια, είναι μια μικρή Δευτέρα παρουσία. Ναι. Αυτό είναι. Έως ότου έρθει. Μέχρι το θάνατό, μας, οι ιερείς με τον Χριστό στα χέρια τους, εμείς με τον Χριστό στην καρδιά μας οι λαϊκοί, πρέπει να τον φυλάξουμε ως παρακαταθήκη. Λέει τώρα η ευχή, εσύ Κύριε λάβε εμάς ως παρακαταθήκη. Δηλαδή, ό,τι πολύτιμότερο έχουμε, Κύριε, σε σένα το δίνουμε. Προχωράμε την ευχή. Σύπρα κρυθέμεθα. Την ζωή ημών άπασαν. Άπασαν τη ζωή μας. Εντελώς άπασα. Το Α αυτό στην αρχή δεν είναι στηρητικό. Δεν είναι φυσικά. Είναι αθρηστικό. Σημαίνει εντελώς όλη τη ζωή μας. Το Α αυτό. Και την ελπίδα. Και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, ό,τι ελπίζουμε, ειδικά η, δευτέρα, η Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν, τη ζωή μας, την ελπίδα μας. Έτσι. Τα εμπιστευόμαστε. Για φύλαξη στο Χριστό μας. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Ο Χριστός εστίνει η ζωή μας. Εστίνει η ελπίδα μας. Εστίνει η αγάπη. Τα πάντα. Προχωράμε την ευχή. Εδώ το κοιτάξτε. Και παρακαλούμεν και δεόμεθα και οικετεύομεν. Η διαφορά των λέξεων. Είναι κλιμακούμενη αξιολόγηση. Παρακαλούμε απλούστερο. Δεόμεθα πιο έντονο. Οικετεύουμε ακόμα πιο έντονο. Το ξαναείδαμε αυτό πριν τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας ο ιερέας. Και το λέει πάλι εδώ. Για ποιο λόγο? Να δεχθεί ο Κύριος εμάς ως κάτι πολύτιμο στα χέρια του και να μας φυλάξει. Και προχωρά και λέει, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν, να το τώρα εδώ, πώς φτάνουμε στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Καταξίωσον ημάς, δεν λέει αξίωσον ημάς, καταξίωσον. Η διαφορά. Δηλαδή, η διαφορά, κάνε μας Κύριε πράγματι αξίως, όσο γίνεται αξίως. Όσο γίνεται. Έχουμε υπερθετικό βαθμό. Έντονο πάλι, πιο έντονο. Μεταλαβήν, βλέπετε μεταλαβήν, των επουρανίων και φρικτών μυστηρίων, λέει και επουρανίων και φρικτών, δηλαδή που δημιουργούν δέος. Ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης και εδώ ερχόμαστε στη δική σας αγαπημένη φράση. Με τα καθαρού συνειδότος. Προϋπόθεση λοιπόν τώρα. Με καθαρή συνείδηση, η οποία πότε καθίσταται καθαρή η συνείδηση? Όταν περνάμε από το λουτρό που λέγεται εξομολόγηση. Μας έλουσε το βάπτισμα και μας εισήγαγε στην εκκλησία και μας έκανε μέλη. Τώρα πηγαίνουμε στην εξομολόγηση για να ξαναλουστούμε. Να ξανααποκαταστήσουμε τη σχέση μας με το σώμα του Χριστού. Και λέει τώρα εδώ, έτσι θα έρθει στη Θεία Κοινωνία, με καθαρή συνείδηση. Ας λένε μερικοί ότι η συνείδηση είναι θέμα περιβάλλοντος, θέμα εποχής. Όχι. Υπάρχει η κατά Θεόν συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση θέλουμε. Ποια είναι η κατά Θεόν συνείδηση? Αυτή που λέει η Γραφή, αυτή που λέει η Παράδοση. Διότι τι είναι τελικά σοφία? Το να ξέρει κανείς ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση. Και τι είναι σύνεση? Να επιλέγεις σε κάθε φάση της ζωής σου το θέλημα του Θεού. Άρα πότε έχω καθαρή συνείδηση? Όταν μέσα μου αποκαθιστώ και τη σοφία και τη σύνεση. Και ξέρω τι λέω και τι κάνω και τι επιλέγω. Τότε μπορώ να προχωρήσω στη κοινωνία. Είναι καθαρού συνειδητότητας, η σάφηση των αμαρτιών. Η συγχώρεση πλημελημάτων, είδατε, έχει το βαρύ των αμαρτιών, έχει και το ελαφρύτερο των πλημελημάτων που σημαίνει σφάλματα. Άρα όλα τα εξομολογούμαστε. Και τα σφάλματα. Και τους λογισμούς μας. Και τους λογισμούς. Διότι αν δεν εξομολογηθούμε, αδελφοί, τους λογισμούς μας, το επόμενο βήμα είναι η πτώση στην αμαρτία. Ο διάβολος προσβάλλει των λογισμών, το νουν του ανθρώπου. Άπαξ και κάνουμε αγώνα με το κομποσχήνι, το Κιουτσού Χριστέ λέει, σώ, με διώξουμε τους λογισμούς, γλιτώσαμε. Άπαξ και κάνουμε συγκατάθεση στον λογισμό, το επόμενο βήμα είναι η πτώση μας και η αμαρτία. Και τώρα λέει εδώ, εις πνεύματος, δηλαδή, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν. Δηλαδή έφυγαν τα αρνητικά, η άφεση των αμαρτιών, η συγχώρηση των πληγμών και τώρα τα θετικά. Εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, θέλω να έχω λοιπόν επικοινωνία, κοινωνία, σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Εις ουρανών, εις βασιλείας, ουρανών κληρονομία. Να κληρονομήσω την ουράνια βασιλεία. Εις παρησίαν την προσέ. Να έχω Κύριε παρησία να σου μιλάω σαν παιδί προς πατέρα. Και τι άλλο. Πάλι εδώ. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε, ούτε να δικαστώ, ούτε να καταδικαστώ. Ούτε να κατηγορηθώ για ενοχή και τιμωρηθώ, ούτε να ληφθεί οριστική απόφαση για μένα. Να το πω πιο απλά. Ούτε να οδηγηθώ σε δίκη, ούτε να οδηγηθώ σε καταδίκη. Ή εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Τότε. Εις κρίμα λοιπόν ή εις κατάκριμα, εάν παντελώς απροετοίμαστοι προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής. Για παράδειγμα, το Πάσχα το βράδυ αξιωμολόγητοι
Άνευ, οι αεραξιμονίες κοινωνούν πάρα πολλοί αδελφοί, θεωρώντας ότι είναι Πάσχα και δεν πειράζει. Και τη Μεγάλη Πέμπτη, και τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται αυτό. Και τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά πιο πολύ, κύριε Σκόντρα, με το βράδυ της Αναστάσεως. Είναι λάθος. Αδελφοί μου, είναι λάθος. Εάν δεν μπορώ να κοινωνήσω των βαΐων του Ευαγγελισμού κλπ, δεν μπορώ ούτε τότε. Εάν δεν χρησιμοποιήσω το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, αδελφοί μου. Το λουτρών της ψυχής και η αποκατάσταση γίνεται μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Τι είπε ο Κύριος? Όσα αν λύσετε επί της γης, έστε λεγημένα εν της ουρανής. Και όσα αν δύσετε, έστε δεδεμένα. Την εξουσία του δεσμήν κελί, ο Κύριος την έδωσε στους Αγίους Αποστόλους. Και οι Άγιοι Απόστολοι στους διαδόχους των. Και υπάρχει το μυστήριο αυτό, το θεοίδρυτον και θεοπαράδοτον, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Και κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν δικαιούται κανένας κληρικός να πει: ελάτε να κοινωνήσετε όλοι σήμερα σε μια γρυπνία, ξέρω εγώ, ή το Πάσχα, και παίρνετε εγώ τις αμαρτίες σας. Θεωρώ ότι είναι άστοχο. Θεωρώ, αδελφοί μου, ότι είναι άστοχο. Θα είναι εις κρίμα και εις κατάκριμα. Είναι προσωπική κατάθεση ψυχής η εξομολόγηση. Δεν είναι γενική και αόριστη. Πρέπει προσωπικά ο άλλος να πει: μετανοώ, κλαίω για τα αμαρτήματά μου. Αυτό που έκανε ο ληστής. Δεν είπε και στους δύο ληστές ο Χριστός: ελάτε, παίρνω εγώ τις αμαρτίες. Πρέπει να καταλάβουμε τη δογματική βάση του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Εμείς ως βαπτισμένοι χριστιανοί τι είμεθα? Μέλη του Χριστού. Ο Χριστός τι είναι? Η κεφαλή του σώματος, σωστά? Έτσι. Πολύ ωραία. Είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, μέλη του οποίου είμαστε εμείς οι χριστιανοί, να είναι ο Πανάγιος και Πανάγαθος Κύριος? Ναι. Και εμείς ως μέλη Χριστού να ζούμε μέσα στην αμαρτία? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αδελφοί μου. Και αν ως άνθρωποι πέσουμε αμέσως, να ζητάμε το έλεος του Θεού δια της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ο Παύλος το λέει ξεκάθαρα, ο Απόστολος. Ο Θείος Παύλος το λέει ξεκάθαρα. Όποιος έρχεται και κοινωνεί αναξίως, δηλαδή χωρίς εξομολόγηση και μετάνοια και όλα τα άλλα, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, και λέει και κοιμώνται ικανοί. Δηλαδή αρκετοί χριστιανοί εκοιμήθησαν, πέθαναν. Επειδή κοινώνησαν αναξίως. Δεν παίζουμε αυτά, πώς λέγονται. Μην παίζουμε ενού παιχτής. Δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά που δεν πρέπει να παίζουμε, αυτό που αναπτύσσουμε. Ενού παιχτής. Και αυτά ισχύουν και για εμάς τους κληρικούς, αδελφοί μου. Ξέρετε, υπάρχουν προϋποθέσεις για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται η δικιά μας πνευματική προετοιμασία αφεσπέρας. Χρειάζεται να έχουμε ειρηνεύσει, να έχουμε γαλινεύσει, να έχουμε κάνει την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Να έχουμε προετοιμαστεί, να είμαι θα γαλήνη, με εγκράτεια, για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Αυτά που ισχύουν για τους πιστούς, ισχύουν και για τους κληρικούς. Μην νομίζετε ότι εμείς είμαι θα έξω από αυτούς τους κανόνες. Ίσα ίσα που για εμάς είναι πιο αυστηροί τους κληρικούς. Και γνωρίζομαι, σας το είπα και προηγουμένως, είναι εύκολο πράγμα να πιάνουμε το Χριστό στα χέρια μας. Το θεωρείται απλό πράγμα, αδελφοί μου. Όταν οι Άγιοι Άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπα αυτών που περιστοιχίζουν την Αγία Τράπεζα και δεν μπορούν να δουν τα τελούμενα. Και καταδέχεται ο Κύριος τόσο πολύ, πάλι ταπεινώνει τον εαυτόν του, να τον πιάνουν τα δικά μας τα χέρια. Το αντιλαμβάνεστε? Να, γιατί πάλι ο Άγιος Κοσμάς, πάλι θα το πούμε, έλεγε, αν συναντήσουμε έναν άγγελο και έναν ιερέα, πρώτα θα χαιρετήσουμε τον ιερέα και μετά τον άγγελο. Και να, αδελφοί μου, όσοι δεν τιμούν το ιερατικό αξίωμα και το αρχιερατικό αξίωμα, αμαρτάνουσι θανασίμως, διότι προσβάλλουν τον ίδιο τον Ιησού Χριστόν. Εγκαταλείπουν την παρακαταθήκη που λέγατε. Ναι. Και είναι προδοσία αυτό. Πήραν την παρακαταθήκη και μετά κάπου την αφήνουν και την πετάνε. Κρίμα εαυτό εστί και πίνει, ή κρίμα αυτό το πράγμα. Πάμε στο κείμενό μας. Το κείμενο λοιπόν λέει το εξής. Δεν μπορείς να πλησιάσεις ένα βασιλικό δείπνο χωρίς κατάλληλη ενδυμασία. Πέρασε έξω, σου πούνε, δεν έχει ενδυμαγά μου. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η ταυτότητα που επιδεικνύεις και περνάς μέσα στο δείπνο? Είναι το ένδυμα του γάμου. Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου? Ο λευκός γειτόνας, η λευκή ψυχή, η καθαρή συνείδηση, αυτό με την εξομολόγηση. Τότε λοιπόν ο ιερέας, όταν τελειώσει αυτή η ευχή, φωνάζει και λέει:
και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως. Τολμάν, θα το χρειαστούμε αυτό, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Και καταξίωσον λοιπόν ημάς δέσποτα. Καταξίωσον. Πάλι, αξίωσέ μας εντελώς. Και γιατί δεν λέει και αξίωσέ μας και λέει καταξίωσον. Δηλαδή, τι θέλει να πει εδώ ο πιστός. Ναι. Κύριε, εγώ δεν αξίζω να σου πω αυτό το οποίο πρέπει να σου πω. Εσύ θα με αξιώσεις, αλλά αξίωσέ με, Κύριε, εσύ με τη χάρη σου σε τέλειο βαθμό όσο γίνεται. Δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο συγγραφέας της Θείας έρχεται Λειτουργίας. Στη θέση του πιστού και λέει, όχι απλώς αξίωσέ με, καταξίωσέ με, δεν το αξίζω, αλλά εσύ με τη χάρη σου με φτάνει στο σημείο αυτό να έχω το βήμα αυτό ελεύθερο για να προχωρήσω να κάνω τη θεία, να προχωρήσω να πω το Θεό Πατέρα θα πω σε λίγο και μετά να κοινωνήσω. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας. Τώρα πλέον αφού εξομολογήθηκα, αφού φοράω ένδυμα γάμου, μπαίνω λοιπόν στο βασιλικό γεύμα και παίρνω τη θέση μου εκεί. Μεταπαρησίας. Δεν με διώχνει κανείς, δεν μου λέει πέρασε έξω. Δεν έχεις ένδυμα γάμου. Έχεις ένδυμα, αυτό πάνε πέρα τα παρησίας. Έχεις ένδυμα γάμου και προχωράς. Ακατακρίτως. Πλέον δεν έχεις κατηγορία για ενοχή. Ακατηγόρητος. Ακατηγόρητος. Προχωράς. Και τώρα λέει εδώ το φοβερό αυτό. Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα. Τολμάν. Αξίωσέ με Κύριε, αξίωσέ μας Κύριε, να τολμήσουμε να σε λέμε Πατέρα. Δεν λέει αξίωσέ μας να σε ονομάσω Πατέρα, να τολμήσουμε να σε ονομάσουμε. Γιατί είναι να τολμήσουμε. Γιατί κατά πάντα άξιος, σε απόλυτο βαθμό άξιος, να ονομάζει τον Θεό Πατέρα, είναι ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο Χριστός είναι άξιος να λέει τον Θεό Πατέρα. Εμείς κατά χάρη. Ο Κύριος είναι κατά φύση. Κατά φύση. Εμείς κατά χάρη. Υιός του επουρανίου Θεού και Πατρός. Τώρα μπορεί να γίνει σύγκριση ο Θεός, ο αναμάρτητος και εμείς οι άνθρωποι. Πώς τολμούμε να λέμε το Θεό Πατέρα. Κατά χάρη. Κατά χάρη. Και κατ' οικονομία. Και κατ' οικονομία. Διότι. Που οφείλεται στην αγάπη του Θεού Πατρός. Γι' αυτό λέει το τολμάνε. Και μόνο αυτό να σκεφτούμε την ώρα εκείνη τη λειτουργία. Πώς τολμώ εγώ άνθρωπος που συνεχώς αμαρτάνω, που συνεχώς έχω στο νου μου λοιπόν λογισμούς, που συνεχώς λοιπόν έχω τη ροπή αυτή και την κλίση προς το κακό, να λέω το Θεό Πατέρα, αυτόν ο οποίος μου χάρισε τα τρία ζήν, μου χάρισε το ζήν, ήρθα στον κόσμο αυτό και έχω τη ζωή, μόνο επειδή το θέλει ο Θεός. Και μετά μου χάρισε και το εύζην, δηλαδή να γίνω μέλος της Εκκλησίας, με νόημα ζωής, με προοπτική, με οραματισμό. Και μου χάρισε και το αΐ εύζην και μου χάρισε και την αιώνια ζωή αυτό κοντά του το εύζην, το αΐ εύζην. Αυτόν τον πατέρα λοιπόν μπορώ να τον λέω πατέρα. Δεν μπορώ. Είναι τόλμη να τον λέω και του λέω Κύριε αξίωσέ με να λέω το Θεό Πατέρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο κύριε Σκόντρα ότι αυτή την προσευχή το Πάτερ ημών μας την παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λέγεται Κυριακή Προσευχή. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι η μόνη προσευχή που μας έχει παραδώσει ο Κύριος μας. Την οποία, αδελφοί μου, μαθαίναμε από την Κούνια σχεδόν. Μάθετε σας παρακαλώ στα παιδιά σας, το Βασιλεύ Ουράνιε, το Πάτερ ημών. Το πιστεύω που λέγατε. Και το πιστεύω. Και το πιστεύω. Να ξέρουν τα παιδιά τι πιστεύουν. Διότι ακούνε, ξανακούνε ότι υπάρχει ένας άγνωστος Θεός. Το αγνώστο Θεό που βρήκε ο Απόστολος Παύλος στο βωμό στον Αριοπάγο, σε μια ανώτερη δύναμη, σε έναν υπέρτατο νουν, σε ένα μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος και ονονοήτο. Αν ξέρουμε το πιστεύω δεν θα λέμε, να πω τη λέξη, τέτοιες αμαρτίες και ανοησίες. Είναι ανοησίες αδελφοί μου και αμαρτίες, διότι αυτή δεν είναι πίστη αλλά είναι απιστία. Να μάθουμε λοιπόν στα παιδιά μας αυτές τις προσευχές, να τις λένε, να μιλάνε με τον Πατέρα των Επουράνιων, να μην τα πιάνει η απελπισία και η απογοήτευση, να αποκτά νόημα η ζωή τους και να ξέρουν τα παιδιά ότι ο Θεός ακούει, ότι ο Θεός μας είναι ο Πατέρας μας, είναι Πατέρας μας και εμείς είμαστε τα παιδιά Του και είμαστε μέσα στην αγάπη Του και είμαστε μέσα στην πρόνοιά Του. Αυτά που δεν τα μάθουν. Πού θα τα μάθουν, στα σχολεία, με τα άθεα γράμματα που έλεγε ο Παπουλάκος και ο Πατροκοσμάς. Αυτά τα μάθουν από τους ευσεβείς γονείς, τον παππού και τη γιαγιά,
από τα κατηχητικά που παρακαλώ ελπίζω να ανοίξουν και να στέλνετε τα παιδιά σας στα σχολιά του Χριστού, στα κατηχητικά να μαθαίνουν πάλι, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι η Παναγία, τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τι είναι ο Εσπερινός, τι είναι ο Όρθρος, τι είναι η Θεία Λειτουργία. Αχ παιδιά, δεν γεννηθήκατε σε καλές εποχές. Γεννηθήκατε σε εποχές που υπάρχει μια ευημερία, που μπορείτε να αλλάζετε από καμισά σας, τις μπλούζες σας, μπορεί να πηγαίνετε διακοπές κλπ. Μάλιστα, αλλά δεν μάθετε αυτά τα πνευματικά και είστε γερασμένοι νέοι, ταλαιπωρημένοι νέοι και λέτε με παράπονο, όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας πάσαν της ψυχής τα φτερά. Πέστε και λίγο παρακάτω, αυτός μονάχα μας μένει φως, πατέρας και αδερφός. Να δείτε πώς νοηματίζεται η ζωή σας, να δείτε πώς μέσα στο σκοτάδι θα μπει το φως του Χριστού. Προχωράμε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε το Πατερημόν, γιατί... Πάμε. Τι πρέπει να πούμε αυτό για το Πατερημόν. Δύο πολύ σοβαρά στοιχεία. Το πρώτο είναι το πιο αριστουργηματικό κείμενο που έχει γραφεί. Γιατί ξεκινάει με μια προσφώνηση Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και μετά αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τρία αιτήματα προς τον Θεό και το δεύτερο μέρος έχει τρία αιτήματα για τον άνθρωπο. Και τελειώνει με τη δοξολογία. Τέτοια συμμετρία, τέτοιο λεξιλόγιο, τέτοια έκφραση, τέτοια αγάπη, τέτοιο συνέστημα, τέτοια βούληση, τέτοια σοφία, δεν υπάρχει, Θεοφιλέστατε. Δεν ξέρετε γιατί. Αφού την παρέδωσε ο Κύριος. Αυτό είναι το δεύτερο θα πω τώρα. Αφού το παρέδωσε η απόλυτη σοφία. Λοιπόν, το δεύτερο. Αν υπήρχε ένα μαγνητόφωνο. Την εποχή εκείνη. Την εποχή εκείνη. Και έπιανε τις φωνές των ανθρώπων. Θα λέγαμε άραγε, αχ να ακούγαμε τη φωνή του Χριστού. Εγώ θα ήθελα να ακούσω πώς θα έλεγε το Πατερημόν. Και όταν θα ακούγαμε τον Κύριο να λέει το Πατερημόν, εμείς άραγε θα συντονιζόμασταν με τη φωνή του Χριστού. Ή τώρα να έβγαινε ένα μηχάνημα που να πιάνει τις φωνές που διαχέονται στο σύμπαν. Λένε δεν εμφανίζεται εντελώς ο ήχος. Ας έχει υποθεί αυτός ο ήχος εδώ και αιώνα. Διασώζεται, ναι. Έτσι λένε. Και δεν θα προσπαθήσουν κάποια ώρα. Λοιπόν, να βγει αυτή η φωνή τώρα και να ακούγεται το Πατερημόν όπως το είπε ο Χριστός. Και εγώ τώρα, ο πιστός χριστιανός, να μπορώ να λέω το Πατερημόν όπως το είπε ο Κύριος. Μακάρι. Προχωράμε. Λοιπόν, το Πατερημόν. Το Πατερημόν. Έχει λοιπόν την προσφώνηση Πατερημόν ο εν της ουρανής. Πατέρα μας. Η μία λέξη. Η λέξη Πάτερ. Τον λέω πατέρα. Ποιον λέω πατέρα? Τον Θεό, αυτόν ο οποίος κατοικεί στον ουρανό, τον αναμάρτητο, τον απλησίαστο, όπως φαίνεται απρόσιτο. Δεν είναι απλησίαστος, ούτε είναι απρόσιτος. Είναι πατέρας. Και το απέδειξε αυτό με το ότι έναν γιο είχε, το μονογενή, έχει και τον έστειλε στη γη και μαρτύρησε για μας. Και μας έσωσε. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε. Ώστε τον Υιό του έδωκε. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζώνη. Είναι πατέρα. Να σας πω, σε άλλες θρησκείες μπορεί ο πιστός να πει τον Θεό πατέρα? Όχι. Όχι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το βλέπουμε αυτό οι Ισλαμιστές. Στο Ισλάμ, ο Θεός είναι απρόσιτος. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι σκοτώνουν και σκοτώνονται. Όχι μόνο σκοτώνονται και σκοτώνουν. Φωνάζουν μόνο ο Αλλάχ είναι μεγάλος, ο Θεός είναι μεγάλος. Δεν είναι ο Θεός, είναι πατέρας. Αυτό το λέμε μόνο εμείς. Δηλαδή τέτοια εγκύτητα, ο Θεός είναι εγγύζων, μας εγγύζει ο Θεός και μακάρι και εμείς να το εγγύσουμε. Τέτοια εγκύτητα δεν έχουν οι θεοί στα άλλα θρησκεύματα. Δεν τις λέμε θρησκείες, θρησκεύματα τα λέμε. Εμείς είμαστε θρησκεία αληθινή, πίστη, ζωή και άλλες λέξεις ωραίες που έχουν βγει. Και εμείς εκκλησία είμαστε. Ακόμα καλύτερη λέξη είναι η λέξη. Ο Κύριος ίδρυσε εκκλησία, σώμα Χριστού, έτσι. Λοιπόν, είναι πατέρας μας, που σημαίνει τον εμπιστεύομαι, έχει την πρόνοιά του για μας, ποτέ δεν μας έχει καταλήψει και λέγαμε καλή φορά, εμείς δεν είμαστε ούτε αγνώστο πατρός, ούτε ανωνύμου πατρός. Το ζητούμενο. Το ζητούμενο. Έτσι. Ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Έτσι. Άρα εμείς μεταξύ μας τι είμαστε? Έτσι, είμαστε αδέρφια. Πόσο το αισθανόμαστε? Προσευχόμαστε όλοι αδελφοί μου και λέμε είτε στην εκκλησία και τώρα τελευταία και στη Μητρόπολη μας εδώ στην Πάτρα και αλλού και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδος ήθελε όλο το εκκλησίασμα να το λέει το πιστεύω και το Πάτερ ημών. Λέμε Πάτερ ημών, όχι πατέρα μου. Είναι άλλο αυτό το ημών, το είναι άλλη εξήγηση τώρα αυτή. Η λέξη, το ημών δεν λέμε πατέρα, πάτερ εμού, πάτερ μου. Πάτερ ημών, πατέρα μας. Είναι για όλους μας. Είναι για όλους μας.
Αφού λοιπόν και εγώ και εσείς και οι αδελφοί όλοι λέμε πατέρα μας, άρα εμείς μεταξύ μας είμαστε αδέρφια. Αδέλφια. Πόσο το αισθανόμαστε. Πόσο η χαρά του ενός γίνεται χαρά δική μου. Πόσο η λύπη δική μου γίνεται λύπη του αδελφού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μειωμένο χαίρει με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Μειωμένο του εγωισμού και του εγωκεντρισμού, λοιπόν, ανεβαίνει, αυξάνεται η αγάπη. Πόσο με πονάει όταν ο απέναντί μου είναι πεινασμένος, ο αδελφός μου. Αδελφός μου δεν είναι αυτός ο οποίος γεννηθήκαμε από την ίδια μητέρα και από τον ίδιο πατέρα μόνο. Αυτός είναι ο φυσικός αδελφός. Υπάρχει όμως και ο πνευματικός αδελφός που λέμε στον Θεό Πάτερ ημών, πατέρα μας. Βλέπετε πως ο Κύριος μας συνδέει και αισθανόμαστε ότι μεταξύ μας είμαστε αδέρφια. Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να την κρατήσουμε. Που και ο ίδιος ως άνθρωπος έλεγε το Θεό Πατέρα. Αυτό μας κάνει να συγκλονιζόμαστε, να νιώθουμε ρίγος. Πώς εγώ λέω την προσευχή που έλεγε ο Χριστός και έλεγε να λέμε κι εμείς. Και πώς θα τον πω Πατέρα μας, όταν εγώ παραμένω αδιάφορος για τον αδελφό μου. Δεν έχω αδιάφορος όχι μόνο για τα υλικά, αλλά και για τα πνευματικά. Όταν βλέπω τον αδελφό μου να μην εκκλησιάζεται, να μην εξομολογείται, να μην κοινωνεί, να μην προσεύχει, να είναι διάφορος, πώς εγώ μπορώ να γαλινεύω και να ηρεμώ και να λέγω Νίτσε εγώ δεν πειράζει. Πώς. Είναι θέμα αγάπης. Και το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ο εγωισμός. Όσο μειώνεται ο εγωισμός, τόσο αυξάνει η αγάπη. Αυτό να το ξέρουμε. Όσο μειώνεται η αγάπη, τόσο αυξάνεται ο εγωισμός. Έκανα λοιπόν αυτή την παρενθεσούλα για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και αυτό καθιστά εμάς τους χριστιανούς, τους βαπτισμένους στην κολυμβήθρα της Εκκλησίας, αδελφούς. Έτσι. Αυτό μην το λησμονούμε αδελφοί μου. Γι' αυτό μην περιφρονούμε κανέναν. Είμαστε όλοι εν κυρίω αδελφοί. Γι' αυτό ακούμε τον Απόστολο Παύλο. Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περί των κεκειμένων. Αδελφοί, το ένα, το άλλο κλπ. Απευθύνεται προς αδελφούς μέσα στην Εκκλησία. Και μετά έχουμε τη φράση ο εν της ουρανής. Όταν το απαγγέλουμε, δεν τονίζουμε το άρθρο αυτό της. Δεν λέμε πάτερ ημών ο εν της. Ο εν της ουρανής. Πάει όλο πέρα-πέρα, σύντιμο σηκωτώνω. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αυτός είναι ο τόνος. Εδώ τι λέει εδώ, πάτερ ημών ουράνιε. Γιατί ενώ είναι πανταχού παρών ο Θεός, εδώ τονίζει τη φράση ότι είναι ουράνιος ο πατήρ. Πρώτον, είναι μακριά από την αμαρτία και είναι μακριά στον ουρανό. Δεύτερον, μακριά από τα υγιεινά, είναι στον ουρανό. Τρίτον, εμείς οι άνθρωποι έχουμε σκοπό τον ουρανό. Αποκαλεί τον πατέρα μας ουράνιο, διότι και εσύ πρέπει να βρεθείς κάποτε στον ουρανό. Παραλληλίζω τώρα με το βασιλεύ ουράνιο. Έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραία. Η Αγία Τριάδα έχει κατοικία τον ουρανό. Και λοιπά. Λοιπόν, γι' αυτό για τους τρεις λόγους. Μακριά από την αμαρτία, μακριά από τη γη και ο στόχος του ανθρώπινος που είναι ο ουρανός. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Αγιαστήτω το όνομά σου. Δύο ερωτήματα εδώ. Γιατί λέει αγιαστήτω το όνομά σου, δεν είναι άγιο το όνομα του Θεού. Είναι και πανάγιον. Πότε, γιατί λέει αγιαστήτω. Τι εννοεί. Να αναγνωριστεί η αγιότητα του ονόματος και να τιμάται η αγιότητα του ονόματος. Δηλαδή, εμείς ως χριστιανοί πρέπει να τιμούμε την ιδιότητα που έχουμε, γιατί όταν τιμούμε την ιδιότητα που έχουμε, τιμούμε και το όνομα του Θεού. Και δεύτερον, όταν εμείς είμαστε σωστοί χριστιανοί, δεν βλασφημείται το όνομα του Θεού από τους δουλολάτρες ή τους αντιθέτους. Γι' αυτό λέει αγιαστήτω. Να αναγνωριστεί και να τιμηθεί το όνομα του Θεού και από σένα που είσαι χριστιανός και από εκείνους που είναι απέναντι και το βλέπουν και το σέβονται. Και μακάρι και εκείνοι να πιστέψουν. Ελθέτω η βασιλεία σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Να έρθει η βασιλεία σου. Πού να έρθει. Όλοι πιστεύουν ότι εννοεί να έρθει στη γη. Σωστό είναι αυτό. Αλλά είναι το δεύτερο βήμα. Πρώτα θα έρθει μέσα μας. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Πρώτα θα έρθει μέσα μας. Και όταν αλλάξει ο καθένας χωριστά, θα αλλάξει και ο κόσμος όλος. Γράψαν κάποιοι στην Αθήνα και στην Πάτρα, σε διάφορους στίχους, αλλάζοντας ο κόσμος, αλλάζοντας εμείς. Λάθος. Αλλάζοντας εμείς, αλλάζει ο κόσμος. Έτσι. Κάθε άνθρωπος που θα αλλάξει, όταν αλλάξει το ένα κύτταρο, το άλλο κύτταρο, θα αλλάξει όλο το σώμα.
Αυτό σημαίνει να δοθεί το βασιλείο σου. Αν αλλάξω εγώ. Ναι. Αν αλλάξετε εσείς. Αν αλλάξετε εσείς, τότε θα αλλάξει έγινε ο κόσμος παράδεισος. Χωρίς να προσπαθήσετε εσείς να πείσετε εμένα να αλλάξω, χωρίς ο κύριος Κόντρας να προσπαθεί να αλλάξετε εσείς ή εσείς να δείτε ο κύριος Κόντρας. Αν λοιπόν όλοι αλλάξουμε, βελτιωθούμε, γυρίσουμε στον Χριστό, αγαπήσουμε την εν Χριστώ ζωή, αγαπήσουμε την ζωή του Ευαγγελίου, αγαπήσουμε τη ζωή των μυστηρίων, αγαπήσουμε γενικότερα την Αγία και πνευματική ζωή, τον άκοσμων κόσμων, τον κάναμε κόσμο και παράδεισο. Πώς επαληθεύεται αυτό που συχνά τονίζεται και έχετε δίκιο, ότι η Βασιλεία του Θεού από εδώ αρχίζει. Το λέει εδώ. Δεν είναι εδώ. Από εδώ αρνάτω. Δεν είναι εδώ, από εδώ αρχίζει. Ελθέτε βασιλεία. Και η κόλαση από εδώ αρχίζει. Και γι' αυτό λέει κάποιος πολύ ωραία πατέρας της Εκκλησίας, η Βασιλεία του Θεού, και ήλθεν και όχι ήλθεν. Και ήρθε και δεν ήρθε ακόμα. Δηλαδή ήρθε όταν εγώ ζω το θέλημα, το δω μέσα μου και αγωνίζομαι αποστολικά, αλλά και δεν ήρθε ακόμα η τελεσίδικη απόφαση για την ουράνια βασιλεία. Ήρθε το βασιλεία σου. Και τελειώνει το πρώτο μέρος των πατερημών. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό από τους αγγέλους και επί της γης από εμάς τους ανθρώπους. Το γεννηθείτο με ένα νι. Όχι με δύο, δεν σημαίνει εδώ να γεννηθεί το θέλημά σου, αλλά να γίνει, να εφαρμοστεί, να τηρηθεί το θέλημά σου. Όπως τον ουρανό από τους αγγέλους και στη γη από εμάς, δηλαδή, πώς να τηρηθεί. Κάνοντας απόλυτη υπακοή. Αταλάντευτη υπακοή. Χωρίς επιφυλάξεις, ανεπιφύλακτη. Δηλαδή, πράγματι, το θέλημα του Θεού είναι η ζωή μας, το κριτήριο της ζωής μας. Είναι ο σταθμός της ζωής μας. Είναι ο δρόμος της ζωής μας. Για να γίνουμε ουρανοπολίτες, πρέπει να είμαστε ουρανοδρόμοι. Έτσι. Διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν είμαστε αδελφοί ουρανοδρόμοι, ναι, δεν θα γίνουμε ουρανοπολίτες. Οι Άγιοι ήσαν ουρανοδρόμοι. Έτσι. Αγάπησαν τον ουρανό, την εν Χριστώ ζωή. Αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Η εν Χριστώ ζωή. Η ζωή του Ευαγγελίου. Και όποιος είναι ουρανοδρόμος, καθίσταται και ουρανοπολίτης. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του Πατερημών με τα τρία αιτήματα. Αγιαστήτω, ελθέτω, γεννηθεί. Και τώρα πάμε στα αιτήματα που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον. Ποιον άρτον? Είναι, ο άρτος είναι η τροφή, το ψωμί. Και το ψωμί και η τροφή. Δεν λέει τους άρτους, ούτε το γεύμα, ούτε το δείπνο. Γιατί λέει τον άρτον ημών. Λέει τον άρτο επειδή θέλει να πει διδαχθείτε τη λιτότητα, την εγκράτεια. Όχι πολλά φαγητά, όχι πολλά αγαθά. Τον άρτο, τον αναγκαίο, τον απαραίτητο. Αυτό λέει εδώ. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος έχοντας τροφάς και σκεπάσματα και τούτη αρχιστησόμεθα. Τώρα από εδώ την έκπληξη. Από όλα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα στα Πατερημών, θα μου τώρα κάποια έκπληξη εδώ. Λέει τον άρτον ημών. Λέει τον άρτο μας. Δεν λέει τον άρτο των άρων. Δηλαδή εδώ τι διδάσκει το ημών? Την εντιμότητα, την εργατικότητα. Εσύ θα βγάλεις το ψωμί σου. Δεν θα το αρπάξεις από τον άλλον. Δεν θα τον ληστέψεις, δεν θα τον κλέψεις. Τον άρτο μας. Και εννοεί και κάτι άλλο. Θα βγάλεις ψωμί για σένα, θα βγάλεις και μερίδα για το φτωχό. Δεν λέει τον άρτο μου, τον άρτο μας. Αυτό το ημών έχει δύο έννοιες. Τον άρτο που θα βοηθήσουμε και τους άλλους με την αγάπη μας, αλλά και δεν θα κλέψουμε ποτέ. Θα είμαστε έντιμοι, ακέραιοι, θα είμαστε εργατικοί. Θα κοιτάξουμε να βγάλουμε το ψωμί μόνοι μας, όχι κλέψουμε. Με τον υδρότα του προσώπου μας. Όχι αρπάζοντας. Όπως είπε ο Κύριος μετά την πτώση των ανθρώπων. Να σας πω, κάποιοι πατέρες βλέπουν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε λίγο. Ωραία. Θα το πούμε. Βέβαια, το πούμε. Λέει τον άρτον ημών, λέει τον επιούσιον. Τι πάνε να πει τον επιούσιον? Είναι σύνθετη λέξη από το πι και το ούσιον. Δηλαδή τον άρτο που είναι αναγκαίος επί της ουσίας του ανθρώπου. Ποια είναι η ουσία του ανθρώπου? Το σώμα του και η ψυχή του μαζί. Άρα λοιπόν παρακαλούμε τον Κύριο με το Πατερημόν να μας δώσει τροφή για την ουσία του ανθρώπου που είναι το σώμα. Επειδή όμως μαζί με το σώμα είναι και η ψυχή και κυρίως η ψυχή, γι' αυτό είναι οι πατέρες, εδώ τι εννοεί? Και τη Θεία Κοινωνία. Άρα λοιπόν η Εκκλησία έβαλε το Πατερημόν στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας για να ζητούμε τον άρτο, την τροφή για να τρεφόμαστε κάθε μέρα, αλλά και για να σκεφτόμαστε ότι σε λίγο θα πάρουμε τη Θεία Κοινωνία. Και έβαλε ο Ιερός Χρυσόστομος στο Πάτερ ημών
λίγο πριν από το μεταφόβο του Θεού πίστεως. Αυτό αγάπη προς Θεού. Τώρα πούμε τη δεύτερη έκπληξη. Είναι μια παρατήρηση που έκανε ένας ευσεβής επίσκοπος και είναι πάρα πολύ ωραία. Μήπως λέει το επιούσιος δεν είναι επί και ούσιον, είναι επ και ιούσιον. Πως λέμε την επιούσαν ημέρα, την επόμενη μέρα. Και λέει αυτός ο ευλαβής επίσκοπος, μήπως εδώ εννοεί τον επερχόμενο άρτο. Ποιον όμως επερχόμενο τον ουράνιο άρτο. Τον ουράνιο άρτο. Την τροφή του παντός κόσμου. Έτσι, δηλαδή. Τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τη βασιλεία του Θεού. Που το είπε αυτό, το γράφει αυτό ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο, που λέει και ο Χριστός, σήμερα παίρνουμε εδώ όλοι μαζί το μυστικό δείπνο και θα σταματήσω πλέον να τρώω εγώ τον άρτο, μέχρι λέει να γίνει πλήρες και τέλειο το δείπνο στη Βασιλεία του Θεού. Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση. Δεν είναι ωραία παρατήρηση, μου άρεσε πάρα πολύ η παρατήρηση. Μπορεί να είναι και αυτό, και ιούσιος, δηλαδή ο επερχόμενος άρτος που είναι η Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν, όποιος δεν μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, καταλλήλως προετοιμασμένος, και μάλιστα τώρα, είναι νηστικός. Δεν θα απολαύσει και την άλλη. Ναι, το είπε ο Κύριος. Δέστε λίγο την Ευαγγελική περικοπή του Μεγάλου Δείπνου. Έτσι καταλήγει. Κάθε φορά που ακούω ή μελετώ αυτό το Άγιο Ευαγγέλιο, δεν σας κρύβω ότι λίγο τρομάζω. Ότι όποιος αρνήθηκε και επέστρεψε την πρόσκληση πίσω. Δηλαδή, στο μεταφόβο Θεού πίστεως και αγάπη που εισέλθετε, εμείς λέμε έχεμε παρητημένον, δεν θα απολαύσει του επουρανίου δείπνου στη Βασιλεία των Ουρανών. Αδελφοί μου, προσπαθούμε με πολύ αγάπη, να αφυπνιστούμε και να αφυπνίσουμε, να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε. Προχωράμε. Λοιπόν, να τελειώσουμε το Πάτερ ημών. Λοιπόν, τώρα πάμε... δώσε μεν σήμερα, βλέπετε δεν λέει αύριο, δηλαδή δώσε σήμερα. Ο Λουκάς λέει δώσε μεν καθημέραν. Ίδια έννοια που σημαίνει δηλαδή δεν είσαι πλεονέκτης, δεν αποβλέπεις τη συσσόρευση αγαθών όπως έκανε ο Άφρον Πλούσιος και έλεγε να γκρεμίσω τις αποθήκες, να βάλω τα νέα αγαθά και ούτε καθεξή. Εδώ θέλει να τονώσει το φρόνημά μας στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα. Όπως με τους Εβραίους με το μάνα. Τους έστειλε ο Θεός κάθε μέρα. Κάποιοι ευλογημένοι είπαν να φυλάξουμε, ξέρω εγώ αύριο τι γίνεται. Εκείνο το μάνα χάλαγε. Να πω τώρα μια παρατήρηση. Την Παρασκευή όμως τους έδινε διπλό μάνα για την αργία του Σαββάτου. Μάλιστα, προχωράμε. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες. Εδώ τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα. Δύσκολο τώρα θέμα το πατέρα. Τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα, αδελφοί. Γιατί εδώ τι βλέπουμε, ότι ο Χριστός για πρώτη φορά αποκαλεί την αμαρτία, το πλημέλημα. Το παράπτωμα, την πτώση, οφείλημα. Όχι ωφέλημα, μη λέμε και άφησε μην τα ωφελήματα που είναι καλό πράγμα. Οφείλημα είναι από το οφείλω, που σημαίνει χρέος. Και άφησε μας Κύριε και συγχώρεσέ μας Κύριε τα χρέη μας. Ερώτημα, γιατί αποκαλεί την αμαρτία χρέος? Γιατί μας έκανε δώρα ο Θεός. Την Εκκλησία, τα μυστήρια, τον εαυτό του, τη Θεία Ευχαριστία, το σώμα του και το αίμα του. Και εμείς λοιπόν δεν ανταποκρινόμαστε και αμαρτάνουμε και καταγράφουμε λοιπόν στο βιβλίο της ζωής μας χρέη, χρέος. Και ποιο είναι το ευεργέτημα? Να εξομολογήσει και παίρνει ένα σφουγγάρι ο πνευματικός και ο Θεός και σβήνει πλέον τα χρέη αυτά. Τι μεγάλη ευεργεσία αυτή, ο Θεός να σου σβήνει τα χρέη. Αλλά τι λέει εδώ στο Πατέρ ημών? Κύριε, σβήσε μας τα χρέη εσύ, όπως και εμείς θα σβήνουμε τα χρέη των άλλων. Δηλαδή εδώ για πρώτη φορά αντιστρέφεται η Διαθήκη. Αντί να κάνει Διαθήκη ο Θεός με εμάς, κάνουμε τώρα εμείς Διαθήκη με τον Θεό και του λέμε Κύριε, άφησε μας τα χρέη σβήστα, γιατί και εμείς τα σβήνουμε. Ρώτημα. Εάν δεν τα σβήσουμε, δεν μπορούμε να προσέλθουμε στη Θεία Ευχαριστία και δεν ξέρω αν θα δούμε πρόσωπον Θεού. Υπάρχουν και άλλα σημεία εδώ τώρα. Δεν να τελειώσουμε. Και μη είσαι, να το πούμε γι' αυτό. Να το πούμε, ναι. Θέλει πολύ ανάλυση αυτό. Να το πούμε εντάχει. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Εισενέγγιση μας εις πειρασμόν. Μην επιτρέπεις να εισέλθουμε και να υποκύψουμε στον πειρασμό. Διότι εκεί στο Βατικανό ο Πάπας ήθελε να το αλλάξει. Ναι. Λέει τον ενοχλούσε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ότι η συνέγγιση μας, ότι ο Θεός μην μας βάλει εσύ σε πειρασμό. Μην επιτρέψεις να εισέλθουμε σε πειρασμό και υποκύψουμε, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Τι εννοεί? Ουδέτερο γένος ή αρσενικό γένος? Ο διάβολος είναι εδώ.
αλαρίσει εμάς ο πανπόνηρος, ο παγκάκιστος, ο εχθρός, ο ανθρωποκτόνος. Ο ανθρωποκτόνος. Και μετά, και μένει η δοξολογία μετά, αλλά αυτό για την άλλη. Θα πείσουμε για την άλλη μας εκπομπή. Αδελφοί μου, και όλα αυτά στην Εκκλησία προσφέρονται δωρεάν. Διότι δωρεάν λάβαμε τη χάρη της ιεροσύνης, τη χάρη της αρχιεροσύνης. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν, είπε ο Κύριος. Και στην Εκκλησία προσφέρονται όλα δωρεάν. Στην εξομολόγηση όλα δωρεάν, στα μυστήρια όλα δωρεάν στην Εκκλησία, αδελφοί μου. Μην ακούτε τους εχθρούς της πίστεως ότι οι εκκλησίες είναι τα μαγαζά των παπάδων. Οι εκκλησίες είναι τα ναρωτήρια, είναι τα ιατρία τα πνευματικά, είναι τόποι αγιασμού, πλημμυρισμένοι με το Πανάγιον Πνεύμα. Πηγαίνουν με πίστη, γονατιστοί, στις εκκλησίες και θεραπεύονται. Πηγαίνουν στις εκκλησίες με τις λαμπάδες και ξυπόλυτοι και θεραπεύονται. Οι εκκλησίες είναι πλημμυρισμένες με το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε Σκόνδρα, να έχουμε ευλογία και για την σημερινή προσπάθεια. Ο Λόγος του Θεού να καρποφορήσει στις καρδιές της δικές μας και των αδελφών μας. Αδελφοί μου, να έχετε όλα τα καλά του Θεού. Όλες τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου, όλα τα δώρα του ουρανού. Και σήμερα ευγνώμονες και υποχρεωμένοι που ανοίξατε τα σπίτια σας να μας φιλοξενήσετε. Και εμείς σας φιλοξενούμε στις καρδιές μας και στις προσευχές μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας, άλλη μια εκπομπή προς δόξαν Θεού. Αμήν. Χαίρετε.